ήρθατε! Γατοτσακαλό καταπληκτικό μας χορογοποιημένο καφεσούριδες! Ζουμουσάδες! Ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια! Αθλητήριοι και αθλητήριες, καμ του δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Πάμε να τα κάνουμε ραγιάγμα, να κάνουμε κλειστή τρίπλα στενεχώρια, να περάσουμε την παρακότα από δύο μελαχολίες και να κάνουμε και σήμερα μία γνή, μία αυθεντικιά, μία τόφια, μία κρυστάλλινη, μία ταμπλούχα, ζουμουσάδα! Δεν είναι καταρχήν ωραίες οι λέξεις που έχουν το ούχος μέσα. Δηλαδή, ούχος είναι αυτός ο οποίος είναι, έχει κάτι. Παράδειγμα, προνομιούχος. Έτσι, αυτός που έχει προνόμια. Εντάξει, βέβαια υπάρχει μια περίπτωση, νταμπλούχος. Αυτός που έχει το νταμπλ. Έτσι. Βέβαια υπάρχει και μια περίπτωση που υπάρχει λέξη σε ούχος που είναι κάποιος που δεν έχει κάτι. Ο ευνούχος. Και ο αραούχος επίσης θα μπορούσε. Έτσι. Ελάτε στην παρέα μας. Κοπιάστε πουλάκια μου, ελάτε. Υπάρχει σήμερα χωρίς κανένα λόγο μια παρασκευήλα στην ατμόσφαιρα. Δεν ξέρω γιατί. Ο καιρός είναι. Τα πουλάκια είναι. Τσίου τσίου έξω καλοκαίρι. Αυτός ο μαγεμένος. Αυτός ο υπέροχος, ο ευλογημένος τόπος στη γη που είναι η Ελλάδα. Άρχισα βλέπω να έρχονται οι ξένοι στα νησιά μας. Ελπίζω ο Θεός να μας αξιώσει κάποια στιγμή να μπορούμε να τα απολαμβάνουμε εμείς οι ίδιοι και να μην είμαστε σερβιτόροι των ξένων που έρχονται και με τα λεφτά τους, εκτός το ότι αγοράζουν ας πούμε τα φιλέτα, τα παραθαλάσσια, τα σπίτια, τις βίλες, τα αυτά, έτσι να μπορούμε να απολαμβάνουμε εμείς το δικό μας τόπο. Αλλά, okay. Είναι ένα άλλο τεράστιο θέμα, θα τα δούμε αυτά, θα τα συζητήσουμε αλλού. Ελάτε στην παρέα μας, κοπιάστε, έχουμε και σήμερα ωραία πράγματα να κάνουμε, έχουμε και σήμερα ωραία πράγματα ετοιμάσει, άλλα θα πούμε από αυτά που ετοιμάσαμε. Να θυμίσω ότι η ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης θέλγει, μαγεύει, εντυπωσιάζει τα πάντα όλα εκεί στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Να θυμίσω ότι το πρωί το ψάρι παίζει τάβλη, τσανταλίνα, μανταλίνα, παίζει κουκάν με τον Ποσειδώνα. Προσπαθεί το ψάρι να ρίξει στα δίχτυα του τη γοργόνα, η οποία κυκλοφορεί τόπλες στο βυθό της θάλασσας και ξαφνικά βρίσκεται στο πιάτο του Αιγαίων. Εκεί, στις δυο ψαραγορές, ωραίο καστρο, 69-56-66 και διοικητήριο, 214.000, πεντανόστιμα, πεντακάθαρα, λαμποκοπούν τα πάντα, μοσχοβολάει ο τόπος θάλασσα, μοσχοβολάει φρεσκάδα από το Αιγαίον. Ενώ για τα πιο νόστιμα παγωτά της πόλης, δύο είναι οι προορισμοί, Νικολαίδης Αρτοζαχαροπλαστία. Το ένα στην Καραολή και Δημητρίου 237 και το άλλο στο 163. Και αγριοκέρασο και νάνα μέλια και American Cookies και Velvet Bosco και εκπληκτικές γεύσεις. Εκπληκτικές γεύσεις στα παγωτά και όλα όσα θέλετε. Κεράσματα, τούρτες για τα παιδάκια σας, για τα γενέθλια, γαμήλιες, τα πάντα όλα. Μεγάλοι καλλιτέχνες είναι, μεγάλοι καλλιτέχνες είναι, λέω, οι άνθρωποι στο Νικολαίδη. Και βέβαια η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης, 475-900, εκεί το παιδί σας έχει ακριβώς τα εφόδια που χρειάζεται αύριο για να είναι σίγουρο στη ζωή του, με αρχές, με σωστή εκπαίδευση, με απόλυτη ασφάλεια, με εγκαταστάσεις που κανένας άλλος δεν τις έχει, 130 χρόνια εμπειρία στο σχολείο αυτό, με τα δίδακτρα σε πολύ πολύ normal καταστάσεις για ιδιωτικό σχολείο, θα σας πω κάποια στιγμή και ποσά. Έχουν ξεκινήσει λοιπόν εδώ και λίγες μέρες οι εγγραφές για τα προπαρασκευαστικά τμήματα. Το παιδί σας μπαίνει, αν είναι πέμπτη ή έκτη τάξη, στα τμήματα αυτά, μαθαίνει τη γλώσσα άριστα, τη μιλάει μετά με τη σωστή προφορά, με το σωστό τρόπο και μπαίνει με εξετάσεις σε αυτό το υπέροχο σχολείο. Χθες υπέγραψε ο άνθρωπος που μας έδωσε τεράστια χαρά, ξαναείπα και την αναφέρω και πάλι και ας με συγχωρέσει ο μεγάλος και ο ύψιστος που χρησιμοποιώ για ένα άλλο θέμα τέλος πάντων, την παραβολή του ασώτου, γιατί μου είπαν και κάποιοι φίλοι στο inbox, αλλά και χθες εκεί που είχαμε συνάντηση με τους γονείς στον παιδικό σταθμό, πολύ χαρά δεν κάναμε για τον Βαρέλα. Και ανέφερα
αυτό που ρώτησε ο άσωτος ιός τον πατέρα του. Καλά ρε πατέρα, το λέω ελεύθερα. Ο άλλος να πούμε σηκώθηκε, έφυγε, έφαγε την περιουσία σου. Περπάτησε, γλεντοκόπησε, ξενύχτησε, έκανε το κέφι του, της αυτής του το χαβά. Μας παράτησε, μας εγκατέλειψε. Και σφάζεις για αυτόν τον μόσχο το σιτευτό. Και για μένα που ήμουν εδώ, πιστός δίπλα σου, εργάτης, δεν σε εγκατέλειψα τίποτα. Και εκεί υπόθηκε η κουβέντα, μα παιδί μου αυτόν τον είχαμε χάσει. Έφυγε από κοντά μας και γι' αυτό είναι τόσο τεράστια η χαρά μας που κατάλαβε και γύρισε. Που κατανόησε, που εκτίμησε, που μέσα εισαγωγικά ταπεινώθηκε και με σκυμμένο το κεφάλι γύρισε. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό είναι τόσο μεγάλη η χαρά μας. Γι' αυτό το συγκεκριμένο. Θα ξαναπώ γιατί με ρωτούν πολλοί. Τι ποσοστό πιστεύεις ότι είναι τα παιδιά του που κλαίγανε και το ότι δεν του φέρανε την πρόταση που του έλεγαν. Να σας πω και κάτι στο τέλος. Δεν με νοιάζει κιόλας πλέον. Είναι εδώ. Όσο για αυτούς που έχουν μια αμφιβολία θα είναι αυτός που ήταν. Όχι θα είναι αυτός που ήταν και με το παραπάνω. Θέλω να σας πω ότι υπέγραψε ευτυχής. Η γλώσσα του σώματος λέει πάρα πολλά πράγματα. Υπέγραψε ένα εξαιρετικό συμβόλαιο με αποδοχές τέτοιες που πραγματικά εξασφαλίζουν και το μέλλον των παιδιών του, διότι σεβαστό είναι να νοιάζεται για το μέλλον των παιδιών του, βεβαίως. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι από τα 550 χιλιάρικα το χρόνο, που δεν τα λες λίγα λεφτά, πάνω από μισό εκατομμύριο, έτσι, πήγε στο 1.400. Δηλαδή είναι πάγιες 1.150, πάνω από 1 εκατομμύριο, συν τα μπόνους θα αγγίζει το 1.4. Και μπόνους όχι άμα πάρεις το Champions League, normal μπόνους συμμετοχών κτλ. Η ομάδα λοιπόν άνοιξε την αγκαλιά της και πάλι, υπόσχομαι να παλεύω σε κάθε παιχνίδι. Σας ευχαριστώ όλους, ευχαρίστησε ειδικά το Βιερίνια. Το είπαμε το παρασκήνιο, πήγε να πάρει κάποιες φανέλες στην Τούμπα. Και εκεί ήταν ο αρχηγός που κάνει τις θεραπείες του και του λέει τι έγινε. Τελείωσε το θέμα σου? Όχι. Τι συμβαίνει? Να, ο γιος μου κλαίει στο αυτοκίνητο. Ήταν με το γιο του μαζί. Κλαίνε τα παιδιά. Εδώ βέβαια το ερώτημα, τα παιδιά σου δεν ήξερες ότι θα κλαίνε? Γι' αυτό λέω ότι κάπου είναι στη μέση. Δεν ήξερες ότι θα φύγουν από αυτόν τον τόπο και ότι θα δυσαρεστηθούν? Το ήξερες, αλλά πολλές φορές άλλο να το περιμένεις και άλλο να το βλέπεις και να το βιώνεις. Και είπε χθες σε διάφορες συνεντεύξεις που είδα στο διαδίκτυο, που μπορεί και εγώ πλέον να σταματήσω να λέω το όνομα, γιατί έτσι, ας μην πω γιατί, που τα διάβασα, δεν υπάρχει λόγος. Αφού δεν βρίσκουν και άλλοι λόγο να γράψουν το δικό μας όνομα, δεν θα πούμε και εμείς το δικό τους, έτσι, ένα-ένα. Είδα λοιπόν να λέει ότι γύρισαν τα παιδιά μου και μου είπαν, καλά λέει, ρε πατέρα, πού θα πάμε? Εδώ μας αγαπάνε, εδώ μας αγκαλιάζουν, εδώ είναι η οικογένειά μας. Φεύγουμε, έτσι, τα αφήνουμε όλα και φεύγουμε, δεν είμαστε εδώ ευτυχισμένοι? Παρεπιπτόντως, το μεγάλο παιδί λέγεται Γκουστάβο, επειδή ψάχναμε χθες να αντικαταστήσουμε το παρατσούκλι του Ευγένη Σάκχοφ και ψάχναμε να βρούμε τα ονόματα. Η Χρύσα έσπευσε αμέσως φυσικά, Τόμας είναι ο μεσαίος. Διαβάζω αυτολεξί αυτό που είπε ο Βαρέλα. Κάποια στιγμή λοιπόν γυρίζουν και μου λένε τα παιδιά μου. Είχα αποφασίσει αρχικά να φύγω από την ομάδα, αλλά την ημέρα που θα ταξίδευα για την Πορτογαλία, έκλαιγαν τόσο πολύ τα παιδιά και μάλιστα δεν μου μιλούσαν καν. Γυρίζει λοιπόν ο ένας από τα παιδιά μου, λέει, πατέρα, γιατί να φύγουμε? Έχεις τα πάντα εδώ, έχεις φίλους. Προσέξτε πώς, με το αθώο βλέμμα ενός παιδιού, πώς τα βλέπει, έτσι. Δεν του λέει εδώ 100 λιγότερα, εκεί 100 περισσότερα, 250, τίποτα. Τι του περιγράφει το παιδί? Και τα παιδιά
πώς να κρυφτείς από τα παιδιά. Πώς η ψυχή η καθαρή ενός παιδιού τα περνάει όλα αφιλτράριστα και βγαίνουν αγνά και κρυστάλλινα τα λόγια τους. Ακούστε λίγο. Πατέρα, γιατί να φύγουμε. Τα λέει ο ίδιος ο Βιερίνια. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να συμβεί αυτό. Έχουμε τα πάντα εδώ. Εδώ έχεις φίλους. Η πόλη είναι όμορφη. Ο σύλλογος είναι πολύ καλός. Γιατί να φύγουμε. Ξεκάθαρα αυτή είναι η μια πλευρά. Και η άλλη που πιστεύω εγώ είναι ότι δεν του δώσαν αυτά που έπρεπε να πάρει. Ωραίο είναι το συναισθηματικό σκέλος. Εγώ πραγματικά πιστεύω ότι λέει αλήθεια για τα παιδιά του. Και όντως έτσι είναι. Και το επιβεβαιώνουν και ο Βιερίνια και όλοι όσοι ήταν δίπλα. Και οι πατεράδες από τις ακαδημίες που ήταν μαζί στην Πολωνία, στο τουρνουά, στο αεροδρόμιο, τα κλάματα. Όλα αυτά, ναι. Αλλά κατάλαβε ότι δεν είναι τόσο ρόδινο όσο το περιέγραφαν. Θυμάστε αυτό που λέγαμε. Η μάνατζερ θα σου κλείσουν τη συμφωνία, θα πάει στην Τζέντα να πούμε Σαουδική Αραβία στο Κατάρ, θα βάλει την υπογραφή τσουπ, αεροπλάνο, air condition, ξενοδοχεία, πεντάστερη, γεια σας, φεύγεις. Εσύ θα ζήσεις εκεί. Δεν θα ζήσει ο μάνατζερ, ο οποίος θα σου λατσάρει να πούμε στη Χαλκιδική, στο Μονακό, στην Ιταλία, στο Κάπρι, δεν ξέρω εγώ πού αλλού, στη Βαρκελόνη, και εσύ να ζεις μέσα στο φούρνο των 50 βαθμών εκεί που κόβουν κεφάλια. Και εκεί όπου όταν οι εφημερίδες γράφουν έπεσαν κεφάλια στην τάδε ομάδα, το εννοούν κυριολεκτικά γιατί αποκεφαλίζουν τον κόσμο. Άρα θέλω να πω λοιπόν σε αυτούς που ακόμα αναρωτιούνται τι και πώς, γιατί πάντα μας νοιάζει, ήταν η μεγαλύτερη ανατροπή τα τελευταία χρόνια σε μεταγραφή. Τον αποχαιρετήσαμε. Χαίρομαι που τηρήσαμε, άντε να χρησιμοποιήσω μια φορά ενικό αριθμό, που τήρησε αυτή τη στάση. Την επόμενη μέρα που έφυγε, μου χάλασε τη γιορτή μου, που είπα: σε ευχαριστούμε για όλα, δεν πρόκειται να ξεχάσω ποτέ ότι έπαιξε με ένεση στον τελικό, δεν πρόκειται να ξεχάσω ποτέ την αυταπάρνησή σου μέχρι το 90 λεπτό, μέχρι την τελευταία στιγμή, δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι εσύ χτυπούσες το χέρι πάνω στο τραπέζι και έλεγες 35 fucking years, δεν ξεχνάω τίποτα. Το κλάμα σου μαζί με το γιο σου πίσω από την εστία, δεν ξεχνάω ότι εκεί ήσουν πάντα πρώτος σε όλα. Και χαίρομαι. Που όταν βγήκε κάποιος ακροατής να πει ναι, αλλά δεν είχε. Τα έλεγε αυτά αν είχε μείνει. Και είπαμε να είμαστε έντιμοι. Και χαίρομαι. Και όλο αυτό βέβαια τα λέμε σήμερα, τα ξαναλέμε μάλλον, γιατί υπέγραψε οριστικά για 3 χρόνια. Είναι υπαρκτή και απόλυτα. Το ξαναλέω. Απόλυτα σοβαρή η πληροφορία ότι ο Γαύρος κοίταξε να κλέψει τον παίκτη. Το καταλαβαίνετε. Τι θα σήμαινε αυτό για αυτούς. Χαίρομαι πάρα πολύ που φτάσαμε στο σημείο να ωρέγονται τους ποδοσφαιριστές μου και να μην μπορούν να τους πάρουν, γιατί περάσαμε από πολλά δύσκολα χρόνια που ξέραμε ότι ο παίκτης όταν θα κάνει εδώ τη μεγάλη πορεία και θα δείξει σπουδαία πράγματα, θα έρθει ο άλλος με το μεγάλο πορτοφόλι και θα του πάρει τα μυαλά και θα ξεσηκωθεί ο κάθε Βιτόλο να θέλει να φύγει και να λέει πάω να κάνω ένα σκαλοπάτι προς τα πάνω. Μάλλον προς τα πάνω δεν είπε, είπε ένα σκαλοπάτι στην καριέρα μου. Και τελικά ήταν η πόγα. Ήταν το σκαλοπάτι, κατέβηκες φίλε κάτω στον καυστήρα. Απλά πράγματα. Αυτή είναι η κατάσταση. Ακούγεται από χθες ότι υπάρχει και περίπτωση να επιστρέψει ο Σάκχοφ. Σάκχοφ, Ευγένη, ξέρεις αν... σε συμπαθούμε ή όχι, πολύ συμπαθείς, πραγματικά η λέξη συμπαθείς για τον Σάκχοφ, τον φιλότιμο αυτό τύπο. Πού είναι οι δεκάδες προτάσεις? Πού είναι, έχεις παραπάνω από τα 700 που έφτασε να σου δίνει η ομάδα, 700.000. Ναι, φιλότιμος, ναι, αλλά παγκίτης όμως, που έρχεσαι από τον πάγκο να βοηθήσεις. Εκτιμάται νομίζω η προσφορά σου. Πού είναι οι προτάσεις που θα σκίζονται όλοι? Εδώ είναι ευλογία αυτή η ομάδα. Και δεν μιλάω πρώτα οικονομικά. Όλο αυτό που βιώνετε εδώ, όταν θα κάθεστε μπροστά στο τζάκι, με ρητιδιασμένο το δέρμα στο πρόσωπό σας, με άσπρα τα μαλλιά στο κεφάλι σας, να μιλάτε σε εγγόνια και δυσέγγωνα, δεν θα μιλάτε ούτε για τη Μούρθια, ούτε για τη Φαϊρερέντσε, ούτε για την Εστορίλ, ούτε για την Ελεκτροπούτερε,
ούτε για καμία. Θα μιλάτε για τον Πανθεσσαλονίκιο Αθλητικό Όμιλο Κωνσταντινοπολιτών και πώς υπήρξατε μέλος αυτής της οικογένειας που γκρέμισε ένα κατεστημένο τόσων δεκαετιών, που πήγε κόντρα σε όλα, που έδωσε ατέρμονη χαρά σε ψυχές πολύ ταλαιπωρημένες, που επιβεβαίωσε ότι το άδικο δεν ευλογείται, ότι η κλοπή και ο δόλιος τρόπος τελικά δεν επιβραβεύεται και ότι μπορεί και να κερδίσει στο τέλος ο έντιμος, ο καθαρός, ο σωστός, αυτός που δεν πρόδωσε τις αρχές τα ιδανικά του, αυτός ο οποίος δεν έκανε σκόντο στην ψυχή του και στα υλικά που έχουν φτιάξει το DNA του, που δεν το πούλησε αυτό, που δεν πήγε σε κανένα άρμα, που δεν πήγε σε καμιά παράγκα και που πήγε κόντρα σε όλο αυτό. Αυτό θα λέτε. Δεν ξέρω τι θα γίνει με το Σάχοφ. Να σας πω την αλήθεια μου, τη μαύρη, δεν πολύ καίγομαι κιόλας. Μακάρι, εγώ θέλω. Ο Κάνιας θέλω να μείνει. Θα είναι και αυτός μια εξαιρετική εφεδρία στα αμυντικά χαφ, βεβαίως, αλλά δεν μπορώ να πω ότι καίγομαι όπως καίγομουν με το Βαρέλα για το Σάχοφ. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, ρε παιδί μου. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Χθες ήταν μέρα που ποτέ δεν ξεχνάμε τι συνέβη, 29 Μαΐου του 1453. Δεν ξεχνάμε ποτέ τις πατρίδες εκείνες. Δεν ξεχνάμε και ας έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Δεν ξεχνάμε τι είναι το ΚΑΠΑ στα αρχικά της ομάδας. Έβαλα χθες τη Βοσπορίτισσα, μου λέει λοιπόν ένας άνθρωπος πολύ ιδιαίτερος για μένα, μπορείς τόσα χρόνια, λέει, έχω χάσει εκπομπή, δεν έχεις χάσει. Μπορείς αύριο να μου κάνεις μια χάρη, βεβαίως, πες μου. Μπορώ να σου ζητήσω ένα τραγούδι, βεβαίως να μου ζητήσεις. Αλλά δεν θα μιλήσεις όμως, επειδή με ξέρει πάρα πολύ καλά, θα το βάλεις να παίξει ολόκληρο, έτσι, και να μου το αφιερώσεις. Βεβαίως, επειδή τυχάνει να είναι και ο πατέρας μου, δεν χαλάω χατήρι στον γεννήτορά μου, στον άνθρωπο που μου έχει δώσει τόσα πολλά πράγματα. Και βάλε να παίξει για Σεμί Καταρτζόγλου στου Βοσπόρου τα Γιονέρια και επιστρέφουμε μετά. Έτσι. Το κορυφαίο πρατήριο στην πόλη είναι αυτό της BP, μπροστά στην Ελλάς Σέρβις, στο δρόμο για τη Χαλκιδική, βγαίνοντας αριστερά, μπαίνοντας δεξιά. Το πιο καθαρό υγραέριο για το αυτοκίνητό σας. Ό,τι γράφει το κοντέρ αυτό είναι η αδερφή Χατζόπουλη, η οικογένεια Χατζόπουλη. Χατζοπούλου, με την εγγύηση της Ελλάς Σέρβις και 47-43-12 το συνεργείο πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης. Σας θυμίζω, 10 Ιουνίου έχουμε το πάρτι μας, 10 Ιουνίου έχουμε το αντάμωμά μας, 10 Ιουνίου έχουμε τα 20 χρόνια εκπομπής, τον Όμιλο. Όμιλο Φίλων Θαλάσσης, θέλετε, ιστιοπλοϊκό όπως λέγεται εκεί, ναι. Εμείς μιλάμε για το κατάστημα Όμιλος. Μετά το Μακεδονία Παλάς, δεξιά, μπροστά στο κύμα, 5 γραμμές, έρχομαι τώρα να πω ότι εκεί θα ανταμώσουμε, εκεί θα περάσουμε όμορφα, έτσι όμορφα και αγαπησιάρικα και ζουμουσιάρικα να τα πούμε από κοντά. Έχω μεγάλη χαρά που γίνεται το γενέθλιο πάρτι στο τελείωμα μιας πραγματικά συγκλονιστικής χρονιάς. Αν τα είχαμε σχεδιάσει στο χαρτί, δεν νομίζω ότι θα βάζαμε κάτι διαφορετικό σε όλα όσα έγιναν. Ακόμα και αυτό το μικρό χάλασμα που πήγε να γίνει με τον Βαρέλα, okay. Για το Σάχοφ, ξαναλέω, πάρα πολύ συμπαθής, πάρα πολύ φιλότιμος, πολύτιμος όποτε χρειάστηκε. Αν με ρωτήσετε, θέλεις να γυρίσεις, βεβαίως θέλω, είπα, δεν καίγομαι. Ο βασικός λόγος που θα ήθελα να γυρίσει είναι ο Ρασβάν, το πιστεύετε? Τώρα, για το Βραζιλιανάκι, εξαιρετικά πράγματα ακούμε, ταχύτατος, τεχνίτης, Βραζιλιάνος και να μην της μιλάει, δύσκολο. Οκταράκι περισσότερο, συνυπήρξαν στην Κρόσνη με το Ζαμπά και παίξανε και 18-20 μάτς πρόπερση παρέα, άρα πολύ σημαντικό που μιλάει αγγλικά το παλικαράκι. Δεν το λες πρώτον μπόι, αλλά ποσός μας ενδιαφέρει, είναι κοντά στο 1,70. Αλλά τρεχαντήρι με καλή, σωστή πάσα, σωστή μεταβίβαση, πνευμόνι.
και ένας παίχτης που θα προσφέρει. Ματάκι χορταράκι και γι' αυτόν. Όλα τα άλλα θα τα δούμε. Όλα τα άλλα θα τα δούμε. Πάμε, πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα, ναι. Να δούμε το άτομο το οποίο κάνει σεφτές σήμερα, ναι. Τελείωνε. Πολλά λες. Γιώργο! Έλα, έλα, δεν μιλάω. Έλα, πάμε, πάμε, πάμε. Να ορίστε, να. Σταματώ. Δεν λέω τίποτα. Όχι, 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 όχι. Πες εσύ. Πες εσύ, ρε παιδί μου. Εγώ θα σταματήσω να μιλάω γιατί νομίζετε ότι μιλάω πολύ. Και... ότι δεν σε αφήνω να μιλήσω. Ορίστε. Όχι, όχι, όχι. Δεν θα πω. Πραγματικά. Δεν θα πω κουβέντα. Θα σταματήσω να μιλάω. Τελείωσε. Άλλο μια τελεία, ρε παιδί. Τελείωσε. Γιώργο, σε ευχαριστώ που ήσουν σήμερα μαζί μας. Πάμε στον επόμενο. Έλα. Σιωπό. Έχω ρίξει ένα γέλιο το πρωί. Ναι. Με τα πρωτοσέλιδα. Αχ, ειδικά του πρωταθλητή. Δεν είδα, κάτσε να δω. Τι ο Βαρένα τώρα, τι, δεν είναι τόσο καλός παίχτης, τι. Όχι, δες. Περίμενε. Ναι, ναι, για πες εσύ, πες, πες εσύ. Πρωταθλήματα. Ναι. Πρώτος μιας στην Ευρώπη με τα πρωταθλήματα που πήρε. Θα διαβάσω τώρα οι δύο συνέδρους. Ο ένας είναι φουλ γαύρος. Έλα. Και γυρίζει και λέει, ναι, πήραμε λες στο Πόλο, τα κορίτσια, πήραμε στο Χάντμπολ. Βεβαίως, στην Ξηφασκία ίσως. Δεν πήραμε λες στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Αλλά τι έλα μωρέ τώρα τα αθλήματα αυτά τώρα σιγά. Δεν είναι. Ας, λοιπόν, μακάρι σαν και εσένα και σαν και εμένα και σαν ορισμένους, το εν τρίτο μέσα στη Βουλή να ήταν Ελληνάρες. Να πιστεύανε σε αυτή τη χώρα που θέλουν να τη διοικούν και να βγάζουν και να ψηφίζουν αποφάσεις. Πάμε για την χθεσινή ημέρα, η οποία είναι στη μνήμη όλων των γνήσιων Ελλήνων. Φυσικά, φυσικά. Και σήμερα, δεν ξέρω, προχθές σου το είπα και θα το λέω κάθε μέρα, ποιος έκλεισε αυτό το φιλικό παιχνίδι με αυτούς, να γίνει την επόμενη ημέρα. Εμείς δεν θα πούμε, κοίταξε, θα σου πει ότι ο αθλητισμός είναι μακριά από την πολιτική, βεβαίως. Οκ, το καταλαβαίνουμε. Θέλετε να κλείσετε ένα φιλικό. Γιατί ρε παιδιά χαθήκαν ημερομηνίες άλλες δηλαδή. Τόσο ακριβώς. Κοντά. Ακριβώς. Δεν τρίζουν μερικά κόκαλα ας πούμε. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω Γιώργο γιατί πάλι θα χαλάσουμε την καρδιά μας. Και δεν είναι. Τέλος πάντων το παιχνίδι το χρεσινό. Αποκλειστήκαμε από μια μεγάλη ομάδα η οποία πήρε ένα ευρωπαϊκό τίτλο. Βεβαίως. Ανώτερη σε όλα. Σε με, όλα δύο, με έναν Αζάρ που αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είναι μέσα στην τριάδα. Το έδειξε και στο Μουντιάλ. Ο Βέλγος είναι σπάνια πάστα. Διέλυσε την Αρσενάλ. Όσο κράτης αξιοπρεπής προσπαθούσε μόνος του πάλευε πίσω κτλ. Λυπήθηκα για τον Τζεχ γιατί είναι πάλι, ένα... Εντάξει. Έτσι, δηλαδή είναι μια φιγούρα πολύ συγκινητική και καλό τερμά. Μεγάλη αποτυχία που κάνουν το παιχνίδι εκεί πέρα. Καλά, μεγάλη τεράστια αποτυχία. Ναι, ναι. Να βλέπεις ένα τεράστιο γήπεδο και να είναι άδειο. Έτσι. Άδειο, αλλά είναι γήπεδάρα. Είναι γήπεδάρα. Έγινε Γιώργο μου. Τι κληρώνουμε σήμερα, τίποτα πάλι. Πάλι τίποτα. Πολύ φτώχεια έχει πιάσει στο... Ζέρβα ψηφίζουμε την Κυριακή. Χιλιά! Καλημέρα σας. Ποιος είμαι εγώ που θα διαφωνήσω μαζί σου. Ναι! Καλημέρα. Καλώς το παιδί! Τα νιάτα 1-1 σήμερα. Γεια σου Παναγιώτη. Λοιπόν, θέλω πρώτα να δώσω συγχαρητήρια στον δάσκαλο, τον κύριο Θανάση, τον μπαμπά σου δηλαδή, που μας έκανε να συγκινηθούμε πάλι πρωί-πρωί με το τραγούδι που ζήτησε. Σπάνια, φίλε, δώσω... 21 χρόνια δεν μου έχεις ζητήσει ποτέ κομμάτι. Ποτέ. Ήταν φυσιολογικό, ποτέ. Δεν θα το έκανε ποτέ. Θα το βάλεις, λέει, αλλά δεν θα μιλήσεις, μπαμπά. Εγώ, ρε, πατέρα, εμένα μου λες ότι μιλάω πάνω στα τραγούδια. Άκου που λοιπόν. Σου λέω, λέει, βάλ' το, να πούμε, εντάξει. Λοιπόν, και θέλω να πάρω και τη θέση του Γιώργου. Ποιος έκλεισε αυτό το παιχνίδι, ποιος φωστήρας ήταν αυτό. Έχω, ξέρεις ποια απάντηση έχω, αλλά εγώ δεν θέλω ακόμα, να... Εγώ ακόμα, όχι γιατί και για τη μέρα. Γενικά, να μην το κλείσει καθόλου. Γενικά ποιος έκλεισε αυτό το... Υπάρχει και το... Και, παίζει, και η Νιγηρία παίζει μπάλα, πάνε κλείστε με την Νιγηρία ένα παιχνίδι.
Συγγνώμη. Δεν σε ενδιαφέρει. Με τα μπόρα μπόρα. Δεν έχω τίποτα με την Ιγυρία, κατάλαβες. Όχι, αλλά έχω με την Τουρκία όμως. Έχω όμως, ναι, έχω. Δηλαδή. Πώς θα γίνει δηλαδή. Φιλικό τι, θα μου βγάλουν πάλι κανένα πανό τον Κεμάλ Ατατούρκ. Ε, ή τον Μωάμεθ. Ναι. Για ποιο λόγο ρε παιδιά. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Ναι. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, πάμε στο Βαρέλα για να το κλείσουμε το θέμα. Γιατί πάει απλά, μακριά. Ναι, όχι. Πάει. Κλείνει γιατί χθες υπέγραψε, γι' αυτό και σήμερα κάνω, ναι, αυτή την αναφορά. Έκλεισε το θέμα αυτό. Δεν χρειάζεται να πούμε τι και πώς. Σας το είπα χθες. Έχει τη βλακεία του Παοξή. Μπορεί να μετανιώσει σαν το σκυλί που έμεινε. Λέμε τώρα. Αλλά είναι Παοξής, πώς θα γίνει ρε παιδιά. Συγγνώμη δηλαδή. Φαντάσου ότι τη σκηνή έχει αποφασίσει να φύγει, αδειάζει το σπίτι, πάει ο γιος και του λέει τι κάνεις ραμπά. Ε, τι μπαμπά, τι κάνεις. Πού πάμε τώρα, κοίταψε ο βαρολογιά. Μόνο τα πάντα. Τι είναι αυτά, ρε παππού, και κλαίνε όλοι μαζί. Δεν πάω πουθενά, εγώ τον είπε. Άιντε. Ο μεγάλος δε, δεν καταλαβαίνεις ότι είναι το παιδί από το Κάπο Βέρντε. Ο μεγάλος, ο Γκουστάβο, δεν καταλαβαίνεις. Το παιδί μιλάει άπτεστα. Καλά, και ο Μεσαίος είδες συνθήματα και τέτοια, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Χιλιόμετρα κάναμε πάλι και τέτοια. Λοιπόν. Τελείωσε, είπαμε, η δικαιολογία είναι αυτή. Μην το ψάχνουνε. Έκλεισε. Μην απαξιώσει κανένας κανέναν. Γιατί γυρίζει. Όχι. Αυτό είναι μπούμερακ και γυρίζει πάνω από το κεφάλι σου. Όχι. Που θα πέσει δεν ξέρουμε. Ακριβώς. Απλά θα ήθελα να βάλω στη σειρά όλα τα καταπληκτικά σχόλια που έγραφαν η Χάρτινη, η Γάβρη και η Βάζελη την ημέρα που είπε φεύγω από τον ΠΑΟΚ. Μιλάμε για ολοσέλιδα, έτσι. Τεράστια απώλεια, κορυφαίος αμυντικός του πρωταθλήματος. Πίσω η Μπετόν Αρμέη άμυνα που ήταν ο βασικός λόγος που ο ΠΑΟΚ πήρε αίτος το πρωτάθλημα. Αυτά. Αν μπορούν να τα ξαναπούν τώρα. Όσο θα πω κάτι για να προσέχουν ορισμένοι, γιατί δεν ξέρουν τι τους γίνεται ορισμένοι. Όσο για την ομάδα αυτή της γειτονιάς εδώ στην πόλη που έχουμε. Ο Γκαρσία αυτός ο καλός ο παίκτης που είχαν που έβαζε τα γκολ, πού πάει. Πού πάει. Πού πάει. Εσείς ψηφίστε που πάλι αυτούς. Ναι, πού πάει. Να σου πω τέσσερις ομάδες να διαλέξεις. Λοιπόν, η μία είναι η Μπρομαποϊκάρνα. Η άλλη είναι η Αγκαρακουτσού. Η άλλη είναι η Καφέ Όπερα. Και η τέταρτη είναι ο Ολυμπιακός. Νομίζω το τέσσερα θα πάρω. Θα διαλέξω τη βοήθεια του κοινού. Να επιλέξω ή Μπρομαποϊκάρνα ή Ολυμπιακός. Εκεί είναι ανάμεσα στα δύο. Α, 50-50. 50-50. Να βγει το τέρας που έλεγε ο εκατομμυριούχος. Γεια σου Παναγιώτη μου. Λοιπόν, ζουμουσού αδερφέ μου. Ο καθένας τι ψηφίζει, παιδιά. Καλά. Την αγάπη μου. Φιλιά, φιλιά. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Ναι, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Προτιμάς, λέει, κουκουλάρι. Πρόσεξε, φίλε, τι ωραίος ο Δημήτρης. Προτιμάς κουκουλάρι. Μεγάλος βιολιτζής, έτσι. Χατζόπουλο ή Ζέρβα. Φίλε, Ζέρβα ξεκάθαρα. Και άλλοι μεγάλοι καλλιτέχνες, αλλά Ζέρβα θα ψήφιζα. Επειδή με ρωτάς για τους βιολιστές, έτσι. Δηλαδή μου λες κουκουλάρι, Χατζόπουλο. Έχεις ξεχάσει βέβαια τον μεγάλο, τον τεράστιο Κόρο, τον Γιώργο Κόρο, έτσι. Ή Ζέρβα. Σου λέω λοιπόν Ζέρβα. Γιατί μου αρέσει ο Ζέρβας, ρε παιδί μου, εμένα. Έτσι, θες να με ρωτήσεις και κάτι άλλο. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Λοιπόν, Ζέρβα, καλύτερος μουσικός από τον Ζέρβα. Δεν υπάρχει, φίλε. Ζέρβα είναι μεγάλο. Είναι. Όχι, Ζέρβα είναι. Ναι. Όχι και άλλοι. Και δεν έχουμε παράπονο. Δηλαδή και ο Κόρος και ο Χατζόπουλος και. Έτσι, και όχι, οι υπόλοιποι. Το Ζέρβα και ο ταλέντο όμως δεν το έχει κανείς. Οπότε πρέπει να προσέχουμε ποιο να στηρίξουμε. Και ο Κουκουλάρης. Βεβαίως. Έτσι. Λοιπόν. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στη μεγάλη ομάδα, παρόλο που δεν την υποστηρίζω, αλλά χθες έδειξε ότι ήταν η μεγάλη ομάδα της σεζόν, η Τσέλσι, η οποία ήταν η μόνη ομάδα που κατάφερε να νικήσει τον ΠΑΟΚ δύο φορές. Και αίτητη το πήρε. Και αίτητη, αλλά εγώ κοιτάω για το επίτευγμα που είχε ο ΠΑΟΚ μέχρι τώρα και ήταν η μόνη ομάδα που μας κίνησε δύο φορές. Δύο φορές. Άξια το πήρε. Ξεπέρασε άξια, τη μεγάλη ομάδα που λέγεται και απέναντί μας ήταν ανώτερη σαφέστατα. Έτσι. Εκεί έδειξε η ομάδα ότι έχει ακόμα πράγματα να κάνει για να μπει σε τέτοιο επίπεδο, γιατί αυτό που αγαπάμε δεν θέλουμε να τα βλέπουμε όλα τέλεια. Έτσι, εδώ στην Ελλάδα ναι, φτάσαμε
εδώ που φτάσαμε με αίτη πορεία. Κυνηγάμε το τέλειο. Ακριβώς. Θέλουμε να δούμε τον ΠΑΟΚ να μεγαλουργεί και έξω. Να μεγαλουργεί και έξω. Και επειδή θα γίνει έλα, αυτό. Έτσι, αυτό είναι ζουμού σου, αδερφέ. Ακριβώς. Αυτό που αγαπάς, αν θέλεις να το βλέπεις να προκόβει. Και όχι να ξεδιψάμε απλά με ένα ή δύο double. Έτσι. Τώρα όχι, ξεκινάνε όχι, όλα. Όχι. Η αρχή είναι τώρα. Η αυτοκρατορία του ΠΑΟΚ αρχίζει τώρα. Έτσι. ΠΑΟΚρατορία. Ακριβώς. Θέλω να δώσω μετά, περιμένω τώρα το ξέσκισμα και το σκίσιμο όλων των παιχτών της Arsenal μετά την τεσσάρα που φαγε. Να θυμηθώ κάτι το αντίστοιχο που κάναν εδώ οι δήμονες στην Ελλάδα για τον ΠΑΟΚ όταν είχε φάει και ο ΠΑΟΚ 4 μέσα. Σήμερα το πρωί στο Arsenal FM. Να σου πω ένα πρώτο. Καλά ρε. Δώσατε ρε το Ζηρού ρε. Δώσατε το Ζηρού και πήγε εκεί και μας βάζει γκολ. Τόσα χρόνια. Το Ζηρού ρε. Ρε ο Ζιλ. Ρε περπατητή. Και πήρατε το Τζεχ. Έτσι και έβαγε τέσσερα. Να φύγετε όλοι. Να φύγετε. Όποιος δεν μπορεί. Να πάτε στην Μπόλτον! Έχει τεχνικός διευθυντής στη Τζέρσι πάει. Πάει τι, στην? Ο Τσέχ. Ο Τσέχ. Θα πάει στην Τζέρσι! Εντάξει, λογικό. Για πάντως... τώρα να παίζανε ο ΠΑΟΚ με κάποια άλλη ελληνική, με τον Άρη παράδειγμα, στο τελικό UEFA League, Europa League, και να λέγανε μετά ότι πάει ο Πασχαλάκης παράδειγμα στο τέλος της καριέρας στον Άρη για τεχνικό διευθυντή. Εγώ παραδέχτηκα το Ζηρού. Που παρότι τον πέταξαν σαν στη μένη μονόκουπα, τους καρφώνει, βάζει ένα γκολ φίλε που είναι το βάζει το πόδι του, το πόδι του στη σκάρα του άλλου έτσι, για να βάλεις εκεί γκολ. Λοιπόν, βάζει τον γκολ και απλά σηκώνει τα χέρια, κύριος. Έτσι. Κύριος. Εγώ αυτά τα προσέχω ρε παιδί, πώς, έτσι, τα προσέχω, πώς το λένε, είμαι περίεργος αυτά. Οι λεπτομέρειες είναι που βγάζουν το ηθικό ανάστημα κάθε ποδοσφαιριστή. Έτσι. Έτσι. Να σου πω λίγο τώρα και στο θέμα του Βαρέλα, Κωστή. Ναι. Πιστεύω ότι πολύ βρώμικο ρόλο παίζουν οι μανατζαρέοι των παιχτών. Έτσι. Τεράστιο. Εγώ τώρα φαντάζομαι... Οι μάνατζερ και οι πατέρατζερ. Ναι. Πάλι κάνουν τον ρόλο του μάνατζερ αυτοί, έτσι. Που βγαίνουν και λέγανε, ας πούμε, ότι εγώ σε ανέδειξα, εγώ σε έκανα τώρα, ποιος πάω και αυτά, πάμε εκεί με τόσα λεφτά, να καρποθεί αυτό στην προμήθεια που θα πάρει από το καινούργιο συμβόλαιο που θα κάνει ο κάθε ποδοσφαιριστής και τέτοια. Οπότε ο Βαρέλα ίσως εκεί πέρα λίγο να νιώθει ηθική υποχρέωση στον μάνατζερ, να δελεάσει και τα χρήματα, δεν ξέρω τι. Αλλά για μένα τώρα, στην καινούργια σεζόν που έρχεται, αντί πρέπει να αλλάξουμε εμείς οι παοξίδες, ένα σύνθημα που φωνάζαμε για τον Βαρέλα, το Φερνάντο Βαρέλα, τραγουδιστά που το φωνάζαμε, πρέπει Φερνάντο Βαρέλα! Αυτό πρέπει να το αλλάξουμε όμως, Κωστή. Γκουστάβο Βαρέλα. Βεβαίως! Γιατί εγώ έχω τον τίτλο Γκουστάβο να είμαι στον ΠΑΟΚ. Γκουστάβο να χορεύω. Γκουστάβο πολύ. Ένα γράμμα είναι στο κάτω. Υπάρχει αντίπας που λέει σε γουστάρω. Βρες το λίγο ρε δασκαλάκι. Αγόρι μου, αυτά. Έτσι Κωστή μου, ζούμου σου, φιλιά πολλά. Δεν μας πέφτει με τίποτα. Το δηλώνουμε, καλά, για φίλους το ξέρουν, για τους απέναντι, αν νομίζετε ότι αυτό ήταν το τέλος, ότι ξεθυμάναμε με το δεύτερο συνεχόμενο double, πλανάστε πλάνη νικτράν. Σας ετοιμάζει ο πόντιος κάτι ωραία χουνέρια, εσείς κουνάβια που βγήκατε να πανηγυρίσετε το τελευταίο να κλείσει την πόρτα, διαλύονται, κάνουν run, δεν μπορείτε να κρυφτείτε κιόλας ρε. Δηλαδή, επειδή είστε σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση, είναι σαν κάποιος που είναι ένας δεινός σκιέρ και τον αμολάνε με ένα λεξίπτο μέσα στη Σαχάρα. Και κάθεται εκεί με τα γυαλιά, να πούμε, και με τα μπαστούνια και με τα πέδιλα και περιμένει. Και είναι... Σε γουστάρω πολύ απ' την πρώτη στιγμή. Άκου, τι ωραία, φίλε, γνήσε, οχτωτήλα, άκου. Απ' την πρώτη ματιά και απ' το πρώτο σου φιλί. Σε γουστάρω, τι ωραία λέξη που είναι το αναστήθηκα, λέει, πω! Μπορεί να σε θάψει και να σε αναστήσει η γυναίκα. Πάμε. Καλημέρα σας. Γεια σας. Εδώ είναι. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Γεια σου φιλάρετε. Κωνσταντίνε, θα πρέπει να είναι μεγάλη ατυχία, τεράστια ατυχία. Αυτή, τι να σου πω τώρα, 1,5 χρόνο περιμένουν κάτι να πούν.
είναι στημένοι εκεί και περιμένουν 1,5 χρόνο. Ξέρεις τι είναι τώρα 1,5 πόνος! Χρόνο. Πόνος! Ξέρεις τι σημαίνει. Πόνος μεγάλος. Όχι, ξέρεις τι σημαίνει να τα κρατάς 1,5 χρόνο. Πονάνε τα φυσικά, πνευμόνια σου. Τέτοιο πόνο δεν τον έχουν μόνο οι Αθηναίοι, τον έχουν και εδώ μερικοί παοξίδες, σε εισαγωγικά. Υπάρχει μια μικρή ευτυχώς μερίδα, η οποία έχει να γκρινιάξει, δεν έχει λόγο να γκρινιάξει πολύ καιρό, πήγε να κάνει κάτι με τον Βαρέλα, τη το χάλασε τελικά. Αυτό είναι, λοιπόν, αυτό είναι. Και πρόσεξε, έχουν ακόμα και ένα μήνα, φιλάρετε. Δεν έχουν ξεκινήσει οι προπονήσεις, φιλάρετε. Ακόμα ένα μήνα ανυπόφορο. Άκουσέ με, φιλάρετε. Εμένα με ενδιαφέρει ένα, είναι ο άλλος ΠΑΟΚ, ναι. Πονάει για την ομάδα, ναι. Μπορεί ο άλλος να είναι λιγότερο υπομονετικός, να είναι περισσότερο εκρηκτικός. Και αυτόν τον αγαπάμε, δεν θα τον γυρίσουμε την πλάτη. Δεν μιλάμε για αυτόν ο οποίος είναι δύσπιστος ή λίγο παραπάνω γκρινιάρης. Μιλάμε για αυτόν που είναι ποτισμένος με δυστυχία και δεν μπορεί όλο αυτό που γίνεται. Γι' αυτόν μιλάμε. Αν είναι μιλάμε ΠΑΟΚ, για αυτόν που είναι δυστυχισμένος, που έπρεπε να γιορτάσει. Δεν το χάρηκε, φίλε. Γυρίσει. Δεν το χάρηκε επειδή το έκανε ο Λουτσέσκου ή επειδή ήταν ο Κασκαλάκης τέρμα ή επειδή δεν ξέρω εγώ ήταν ο Σάκοφ στον πάγκο ή επειδή δεν έπαιζε ξέρω εγώ Λιμιός ή οτιδήποτε. Άμα θες να βρεις λόγους για να δυστυχήσεις, μπορούμε να σου πούμε 100. Αν εσύ προσπερνάς τα πάντα και πηγαίνεις να μιλείς για το Χατσερίδη ή για το Λεβέκ, βεβαίως αστοχίες και μαλαμπίμπιπ χοντρές από το σχεδιασμό. Αλλά γιατί να προσπεράσεις τα 100 καλά, να πας στο 101, ρε φίλε, το στραβό. Έτσι δεν είναι, φιλάρετε. Το χειρότερο είναι ότι δεν μπορούν να αλλάξουν. Δεν έχουν τον τρόπο να καταλάβουν ότι μπήκαμε σε άλλο επίπεδο. Δεν είμαστε αυτή η ομάδα που κυνηγάει τη μια ευκαιρία μπας και μπορέσει να κάνει κάτι. Είμαστε η ομάδα που τα σαρώνει. Τα σαρώνει και θα είναι για καιρό ακόμα σε αυτό το επίπεδο. Αλλά ξέρεις κάτι, θέλω να πω για αυτό που είπες και πραγματικά έχει αξία. Δυστυχώς στην Κωνσταντινούπολη, και θα πρέπει να ξέρουμε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται, για 1000 χρόνια μια πόλη μπορούσε να κρατηθεί και να μην έχει τον τρόπο κανείς να τη βλάψει. Λοιπόν, στα τελευταία 100 χρόνια έγιναν χοντράδες. Φωνάξαμε τους φίλους μας, τους ξένους από τη Δύση, να μας βοηθήσουν. Σωθήκαμε. Και αυτοί κάνανε χειρότερα από ό,τι κάνανε οι Τούρκοι. Μπήκαν μέσα και τα πήραν όλα. Μας ληστέψανε, μας λαιλατίσανε, δήθεν γιατί θα μας βοηθούσαν. Όπως και τώρα, έτσι, αυτό που έχει γίνει τα τελευταία 6-7 χρόνια, έτσι, 8, πόσο είναι η κρίση. Ντεμέκ βοήθεια. Χειρότερο, αυτοί όλοι που ήταν στη Μικρά Ασία, ακρίτες μας, οι οποίοι ήταν γεωργοί, αλλά ανά πάσα στιγμή γινόντουσαν στρατιώτες για την χώρα, αλλά και για το χωράφι τους, για την οικογένειά τους. Αυτούς μετά τους βάλανε οι αυτοκράτορες που γίνανε εντελώς στημένοι, τους παίρνανε οι ξένοι και τους βάζανε. Λοιπόν, και τους βάλανε τεράστια φορολογία και δεν είχαν κουράγιο και δεν είχαν διάθεση να πάνε να γίνουν στρατιώτες. Αυτά όλα φαίνονται ακριβώς όπως σήμερα. Και το χειρότερο, δυστυχώς έπεσε η Κωνσταντινούπολη από μια προδοσία από αυτούς που ήταν από μέσα. Άνοιξε η Κερκόπορτα. Πάντα υπάρχει ένας εφιάλτης, φίλε, να ανοίξει την Κερκόπορτα. Ίσως τα τελευταία χρόνια να υπάρχουν 300, αλλά okay, για να μην τους βάλουμε όλους στον τορβά. Εντάξει, πάντα υπάρχει ένας πρόθυμος. Έτσι. Γι' αυτό η ιστορία μπορεί να μας μάθει πάρα πολλά πράγματα, να μην εμπιστευόμαστε και να μην ελπίζουμε σε ξένα χέρια. Άστε, μόνοι έτσι, μας μπορούμε μόνοι να μας. Κάνουμε πολύ περισσότερα. Πίστη στις αρχές που διδαχτήκαμε από τους γονείς μας και αυτοί από τους δικούς τους γονείς. Προσήλωση στα ιδανικά, μέσα σε αυτά είναι και ο καθαρός ΠΑΟΚ. Καμία απόκληση από τις ηθικές αξίες μας, από τις αρχές μας. Καμία. Αν οι άλλοι κάνουν διάφορα για να ζήσουν πράγματα, δεν θα γίνουμε ίδιοι με αυτούς. Γιατί θα έχουμε αλλοιώσει το χαρακτήρα μας, το DNA μας. Προτιμήσαμε να περιμένουμε 34 χρόνια και να το κάνουμε σωστά, παρά να πάμε να σκύψουμε τη μεσούλα μας, παρά να γίνουμε υποτελείς.
να γίνουμε οσφιοκάμπτες, να γίνουμε δούλοι άλλων, για να τι πούμε, ότι πήραμε ένα πρωτάθλημα, ότι πήραμε 6, ότι πήραμε 40-45, τι, τίποτα από όλα αυτά. Ένα δικό μας, 50 δικά σας. Αν δεν μπορείτε να το καταλάβετε, καλώς. Αυτό πιστεύω εγώ. Μέχρι να βγει ο καινούριος πρωταθλητής, ας το χαιρόμαστε και ας το ευχαριστιόμαστε. Αίτητοι πρωταθλητές. Και θα λένε ο νταμπλούχος ΠΑΟΚ. Αν εσείς το ακούτε να λέγεται στα κανάλια και να αναφέρετε στα site, γράψτε μου τηλέγραφο, στείλτε μου σήματα με καπνό ή ένα ταχυδρομικό περιστέρι έστω. Γεια και χαρά. Γεια σου φιλάρετε. Γεια σου φιλάρετε. Πάμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Ναι. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. 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 Καλά είστε. Το όνομά σου. Η Τασούλα είμαι. Έλα ρε Τασούλα. Έλα. Από την Πτολεμαΐδα. Γεια σου ρε Τασούλα από την Πτολεμαΐδα. Έχω ζήσει εκεί η Μεγαλία, υπέροχα πράγματα έχω ζήσει. Στην ξέρω, ξέρω, αγαπώ, τα είπαμε. Και ο γύρος όμως χαρίζει και σε περιμένει, ε. Καλά, κοίταξε, αυτά, αυτά δεν χάνονται αυτά τα ραντεβού. Δεν είναι ότι είμαι του φαγητού, δεν θέλω να στείνω τον κόσμο στο ραντεβού. Όχι, όχι, τι λες τώρα. Εγώ να δεις πως δεν είμαι, τέλος πάντων. Για πες Τασούλα μου, όταν ήμουν μικρή. Ναι. Ήθελε η μαμά μου, ας πούμε, να κάνουμε ένα ταξίδι στη θάλασσα. Mm-hmm. Μια Κυριακή με τον μπαμπά μου. Ναι. Πέστε, πέστε τον μπαμπά σας, εσένα θα σας ακούσει. Ναι. Και λέγαμε, έλα ρε μπαμπά, πήγαινε μας στη θάλασσα, σε παρακαλούμε, γιατί μακριά η θάλασσα, εμείς δεν τη βλέπαμε και ναι, ναι, δύσκολο, είναι και διαδρομή. Και ο μπαμπάς, εντάξει, τι να κάνει, τα παιδιά του θέλανε να πάνε στη θάλασσα και... Η μαμά λοιπόν. Μας πήγαινε. Ήξερε ότι... Η μαμά λοιπόν, η γυναίκα του Βαρέλα λοιπόν. Έβαλε τα εκεί ήθελα να καταλήξω. Εκεί το ξέρω. Όλα τα άλλα ξέρεις τι θέλει. Ξέρεις πώς λέγεται στη λογοτεχνία αυτό. Φως, επίκληση, δεν είναι επίκληση στο συνέστημα. Το λέω έτσι με απλά λόγια. Έτσι, το ρίχνει στο συνέστημα. Από το να πάει ήδη για να του κάνει κρεβατομουρμούρα. Που και αυτό έτσι, έχει. Αυτό. Και αυτό ναι, έχει, ναι. Να ξέρεις. Και αυτό έχει το κάθε βράδυ. Και που πάμε. Εντάξει, αυτό θέλεις. Πρόσεξε, ξεκινάει καταρχήν ως εξής. Ναι. Αγάπη μου, λέει ο Φερνάντο, στη Βαρέλενα, έχεις κάτι? Δεν έχω τίποτα. Πρόλογος, πρόλογος. Πρόσεξε, δεν έχω τίποτα, αλλά με ένα πρόσωπο που είναι Μεγάλη Παρασκευή, βράδυ και βρέχει, που είναι σαν να σου λέει μετά ξανά. Αχ, αγάπη μου, έχεις κάτι? Ξαναρωτάει. Σου είπα, δεν έχω τίποτα. Πλάτη. Βλέπει πλάτη. Γυρίζει πλάτη. Αχ, ξανά. Ρε αγάπη, ρε Βαρέλενα, τι συμβαίνει? Εμένα με ρωτάς τι συμβαίνει? Εμένα μας ρώτησες εμάς. Πιάνει αυτό. Τα παιδιά είναι όμως το άχαστο. Δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν. Ελάτε εδώ πουλάκια μου. Μεσάζοντας. Πρόσεξε, ελάτε εδώ πουλάκια μου. Ναι μαμά. Ναι. Θέλετε να φύγουμε? Όχι μαμά, δεν θέλουμε, εδώ είναι η φίλη μα, να το σγόνιμα. Ακούστε. Επειδή λοιπόν ο μπαμπάς σκέφτεται να φύγει, αγαπάμε τον μπαμπά μας, αλλά πάει να κάνει ένα μεγάλο λάθος. Γι' αυτό θέλω λοιπόν να επιστρατεύσετε. Όλοι σας την πειθώ. Εγώ δεν λέω ότι κλαίγαν ψέματα τα παιδάκια, πραγματικά ξέρω. Αλήθεια, έτσι. Αλλά... Το νου σας ρεμάλια, δεν το είπε. Το νου σας ρεμάλια όλη την ώρα. Περιμένει για τα αγωνιστικά αυτό, το έχω κάβα, να το. Εδώ είναι, εν τω μεταξύ τώρα εγώ είμαι στο δωμάτιο, ναι. Και ο άντρας μου είναι στο άλλο δωμάτιο και σε ακούει από το τηλέφωνο το δικό μας εδώ που μιλάμε. Η φωνή σου είναι, δηλαδή πιάνει, έχει περάσει το τούβλο, πώς να το πω. Και γελάει μέσα μόνο. Και τους στίχους διαπερνάμε, δεν πέφτει με τίποτα η διάθεσή μας. Να σε πάρουμε για κατεδάφιση βρε Κωνσταντίνε. Ό,τι θέλετε, όταν θα γκρεμίσουμε την τούμπα για να χτίσουμε το νέο ναό. Εκεί, εσένα θα βάλουμε να φωνάζει. Φιλιά Τασούλα, λοιπόν, φιλιά. Όλα καλά και καλή δουλειά και σε εσάς επίσης. Να είσαι καλά, να χαίρεσαι την οικογένειά σου, να είσαι καλά. Φιλιά πολλά στην Πτολεμαϊδά. Υπενθυμίζω, Optic Stores Μανολόπουλος, αυτός τρεις γενιές οπτικά. Δεν πηγαίνετε πουθενά αλλού, μπουκάρετε στην Παναγή Τσαδάρη 22 δίπλα στον Αγιώργη στην Νεάπολη και λέτε τσατσαρό ζου μου σου, ο τρελό 810 είπε ότι είσαι ο κορυφαίος στα γυαλιά και στους φακούς επαφής, ηλίου, οράσους κτλ. Δέλης Μονίτε, ηλεκτρονέτ, Παπουκίδης Νικολαίδης, Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, κορυφαίος με ειδικά αυτό το διάστημα Whirlpool συσκευές, τηλεοράσεις αυτά, σουξουμούξου, πείτε. Τσάτς, πείτε ζουμουσού, θα σε εξυπηρετήσει ισχύ για όλους τους χορηγούς αυτό. Είναι κλειδί. Είναι κλειδί η λέξη. Αιγαίων, διοικητήριο 214.000, ωραιόκαστρο 69-56-66, πιο φρέσκο ψάρι, δεν φάτε πουθενά. Καθαρισμένο από λέπια, από εντός, έρχεται στο σπίτι, χωρίς μυρωδιές, χωρίς τηγανίσματα, να μυρίζουν κουρτίνες, έπιπλα, ρούχα κτλ.
Νικολαίδη Ζαχροπλαστία, αδευτέρωτος στο παγωτό και όχι μόνο. Καραολού και Δημητρίου 237 και 163. Τα πάντα όλα εκεί και τουρτάρες και ψωμάρες και καφεδάρες το πρωί. Με καταπληκτικές γεύσεις, μόνο αυτός έχει. Και φυσικά Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης, το νούμερο ένα σχολείο στην πόλη. Εκεί τα παιδιά σας επάνω τα εφόδια που θα τα κουβαλούν μια ζωή, θα σας είναι πραγματικά για μια ζωή ευγνώμονες, γιατί τα παιδιά σας αξίζουν το καλύτερο. Ξεκίνησαν οι εγγραφές, 5η και 6η δημοτικού πρέπει να είναι, να μπουν στα τμήματα τα προπαρασκευαστικά, να μάθουν άριστα τη γλώσσα και σε ένα σχολείο με παράδοση 130 ετών και μοναδικές τις εγκαταστάσεις, να ησυχάσετε. 475-900, ενημερωθείτε. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Διαβάζω το μήνυμα όπως ήρθε. Είσαι, λέει, πολύ μεγάλη βίβιπ για τους γιολιστές. Εγώ δεν είπα, τι να πω. Είπα, κορός, Χατζόπουλος, Κουκουλάρης ή Ζέρβας. Και είπα Ζέρβας. Δεν έχω δικαίωμα να επιλέξω έναν βιολιστή, ένα μεγάλο αρτίστα του βιολιού. Και βέβαια υπάρχουν και χειρότεροι από μένα που λέει, πες μου ένα ασπρόμαυρο ζώο, Ζέρβα. Αλλά επειδή είσαι πολύ μεγάλος αλήτης, πες μου, λέει, ένα ασπρόμαυρο ζώο, Ζέρβα. Σαν το γιο μικρό που έλεγε, μπαμπά, μία βράκα στη θάλασσα. Μόνο μία βράκα, πολλές έχει και είναι κρυμμένες. Οχ, πάμε. Εδώ είμαστε, 2310-287-888. Δεν ξεχνάτε, Tenda Home, 430-011. Κορυφαίο στην Τέντα, κάτσε να τις πω μετά τους χορηγούς, να μην περιμένετε στη γραμμή. Πάμε, καλημέρα σας, ναι! Γεια σας. Καλημέρα! Καλώς το παιδί! Να τα βάλουμε τα πράγματα στη σειρά! Φήμες λένε ότι έχεις βάλει μαζί με το τονού σας ρεμάλια το Κάερε στα Περμητίδο σε... Σταμάτα, μη βγάζεις βρώμες, πού τα μαθαίνεις όλα! Άσε με, καλά άσε κάνεις. Με να τα πω εγώ που τα ξέρω. Καλά κάνεις, καλά κάνεις και το ξεκουράζεις για να είμαστε σταμάτα έτοιμοι. Σταμάτα να τα πω εγώ, σταμάτα. 6 Αυγούστου. Παρακαλώ, ρε, χάρηκα που τα είπαμε, Γιώργος, Παύλε. Να είσαι καλά. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο Παπουκίδη εκεί στην Ηλεκτρονέτ για τη μεγάλη εξυπηρέτηση που με έκανε, τις καλές τιμές που έχει και τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει τέρι. Τι ωραία τα ηλεκτρικά του δεν έχουν ζευγάρι. Αλήθεια λες. Τελείωσε. Και είδες... Είμαι υπέρ ευχαριστημένος για ό,τι πήρα. Και όλη η οικογένεια, είδες. Όλη η οικογένεια. Χωρίς κλήρωση. Τιμές. Χωρίς κλήρωση, ναι. Πήγα εγώ μαζί με το κουμπαράκι μου, πήρε και το κουμπαράκι μου τηλεόραση τις προάλλες. Άσου, μην το συζητάς. Πολύ χαίρομαι, λοιπόν, πολύ χαίρομαι. Πάμε λοιπόν, στα δικά μας. Επειδή δεν με πέφτει με τίποτε η διάθεση. Έτσι. Έτσι, ξεκουράζομαι, έτσι. Ξεκουράζομαι γιατί ξανάρχομαι να σας μαλαμπίμπηρε. Ξεκουράζομαι. Τι το έλεγε ο Καραϊσκάκης, το έλεγε. Προετοιμάζομαι για σας, ρε. Δεν υπάρχει, ποιος δεν υπάρχει τίποτε, ρε σαλιάρι, εσύ που βγαίνεις την πρωινή την εκπομπή του Λίμπερο, δεν ντρέπεσαι λιγάκι, άσχετε. Τι να κάνει, και αυτός κάτι πρέπει να πει. Εγώ δεν υπάρχω, ρε, αυτό που έζησα εγώ, για 200 χρόνια θα έχω πεθάσει, θα έχω λιώσει τα κόκαλά μου, δεν θα υπάρχει τίποτε και εσύ δεν θα το νιώσεις. Όπως είπε ο μεγάλος στρατηγός, η Παναγία των Παρισίων άντεξε 7 αιώνες, αυτό το αίτητο θα κρατήσει 250. Τα είπε όλα ο Μάκαρος, τα είπε όλα ο στρατηγός. Αλλά άμα με δει θα με γνωρίσει, θα με θυμηθεί τώρα. Πού να θυμηθεί αυτός τόσο που μας είχε εκεί πέρα, χαμός γινόταν. Λοιπόν, Μάκη μου, αν ακούς, περαστικά και σιδερένιος παλικάρι μου, συντριβανίσιος είμαι. Έφαγα και μια φάπα από σένα, δεν πειράζει, με βάλεις μυαλό. Λοιπόν, δεν ακούω για εννιάρη, Κωστή, και λίγο ανησυχώ. Μήπως περιμένουν κάτι με τον Κουλούρη, αν θα μείνει ή όχι. Απόλυτη εμπιστοσύνη στον προπονητή. Έχουμε. Απόλυτη λίγο εμπιστοσύνη. Πρόσεξες πώς το είπα. Στο τεχνικό επιτελείο. Καλά κάνεις. Καλά κάνεις. Θεωρώ, λίγο, άκουσέ μόνο, με. Άκουσέ με. Άκουσέ με. Γιατί έχουμε μεγάλες υπογρώσεις. Με ρωτάς να σου πω. Θέλεις να σου πω. Ναι, ναι, περιμένω. Είμαι βέβαιος ότι αποκλείεται να μείνει με δύο. Γιατί δύο είναι. Η καθαρή επιθετική είναι ο Σβαρόφσκι, ναι, και ο Μποφίλιου.
Ναι, ο Σφιντέρσκι και ο Άγκμπο. Ναι. Είναι ο Σφιντέρσκι και ο Άγκμπο. Αυτοί είναι οι δύο επιθετικοί. Ναι. Θεωρώ ότι είτε ο Κουλούρης είναι, είτε κάποιος άλλος είναι, θα προστεθεί οπωσδήποτε ένας. Αυτό που δεν ξέρω, Παύλε και όλοι σας, ναι, είναι αν θα είναι ένας πρωτοκλασάτος, δηλαδή τύπου Πρίγιοβιτς, ή αν θα είναι ένας συμπληρωματικός για αυτούς, τύπου Καρέλης, ή αν θα είναι ο Κουλούρης και θα παλέψουν οι τρεις μετά για τη θέση τη μία του βασικού. Έτσι, και αυτό... να συμπληρώσω και εγώ πάνω σε αυτά που μου είπες, ναι, ότι ο ΠΑΟΚ του Σαββίδη εκεί που έφτασε με το αίτητο και το ντάμπλ και θα παίξει στο Τσουλού, πρέπει οπωσδήποτε να έχει έναν ακόμη αλλά Πρίγιοβιτς. Ναι. Λέω εγώ, με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ένα παστελωτή. Λέω εγώ, πιο διαφορετικά, ίσως ναι, πιο έμπειρο. Από τον πιο έμπειρο, ναι, πιο... Θα τα δούμε. Καταλαβαίνεις που όλοι καταλαβαίνουν. Όλοι ξέρουν τι ζητάω. Τι Παύλε, θα σου πω ένα... Για όνομα του Θεού, ο Μπράγκο ξέρει τι κάνει τώρα ξέρει, και όλος ο οργανισμός του ΠΑΟΚ. Λέμε και εμείς, μήπως τους διαφεύγει τίποτε, γιατί τα πράγματα είναι λίγο δύσκολοι εκεί έξω, ε. Καλά. Είδες τι έπαθε, ναι, είδες τι έπαθε από εμάς η ταμπλούχος Αγγλίας. Πώς δεν είδα. Η Arsenal. Είδες τι έπαθε ο ΠΑΟΚ από αυτήν που λέγανε ορισμένοι, σιγά τη Τζέσλι, ρε. Καλά, πλάκα μας ειδικά, κάνουν τώρα. Ειδικά η Τζέσλι, νομίζω ότι... Εντάξει. Καλά, πλάκα μας κάνουν τώρα, μιλάμε για ομάδες ειδικά τώρα. Ειδικά η Τζέσλι. 850 εκατομμύρια μπάτσε, yeah, τώρα, πλάκα μας κάνουνε. Πεχταράδες έχουνε. Λοιπόν, για να μην κουράζω, επειδή περιμένουν κι άλλοι... Γεια σου, λοιπόν, Παυλούκο. Να δώσω χαιρετίσματα εκεί στον ανεψιό μου το 44 στα ΚΤΕΛ, τη Χρύσα και τη Σοφία, όλα τα δραμινά εκεί πέρα. Φιλιά! Όλα τα ζουμουσάκια. Φιλιά! Γεια σου, Παύλε! Γεια σου, Παύλε. Σαν την Τζέσλι δεν έχει φίλε. Καλημέρα σας! Καλημέρα. Ναι! Καλά στο παιδί! Τζέσλι, όλε, όλε, όλε. Έλα, έλα. Δηλαδή, ειδικά εσένα, εσένα ειδικά δεν ήθελα τώρα. Ειδικά εσένα ξέρω ότι είσαι ήρων. Όχι, δεν είμαι ήρων. Αγαπάμε, δεν είσαι. Ναι, καλά. Αδερφή, αγαπάμε, δεν λες τίποτα. Αλλά προχωρώ παρακάτω. Εντάξει, ο Γαϊμπέ από την τέτοια του έκανε και σαρδά μετά και το διόρθωσε. Πάμε παρακάτω. Συνέχεις καλύτερες οικογένειες σε Τριβανίς και μη χαλιάσεις και εμείς τέτοια μαργαριτά. Πάμε παρακάτω. Να πούμε. Λοιπόν. Σαν τον Ισαουράδοβα δεν υπάρχει. Όμως. Πάμε παρακάτω τώρα. Μην αναφέρεις. Ας γιατί είστε αναφερήθη. Όχι, δεν αναφέρω. Άκου να σε πω. Το ξέρεις αυτό δασκαλάκι. Στο έχω πει έτσι, Ισαουράδοβας. Έλα. Ο ένας λέγεται Γκουστάβο. Τα άλλα δύο παιδιά πώς λέγονται. Τόμας είναι ο μεσαίος. Τόμας. Ο μικρός. Δεν πρέπει να ρωτήσω, δεν ξέρω. Πρέπει να ρωτήσουμε, πρέπει να μάθουμε, γιατί είναι ωραία να ακουστεί ρε παιδί μου έτσι με το πρώτο. Πάντως το τοτός, το τοτός δεν θα μου έκανε, δεν θα μου έκανε έκπληξη. Γκουστάβο Βαρέλα, κάτσε πούμε και τους τρεις με τη σειρά ρε παιδί. Σε Γκουστάβο, τερερε, σε Γκουστάβο, Γκουστάβο να μείνω στον ΠΑΟΚ φίλε, δες τι τίτλο δίνω, ο Πίμπιπ. Αφού σε είπα, πού θα πας βρε αγόρι μου, πού θα πας βρε αγόρι μου. Ευλογία, μα δεν του είπαμε να μείνει τζάμπα, παιδιά. Ωραία τι θέλουμε εμείς. Ωραία μας τι θέλει αυτή μας ο Χαβάς. Έτσι δεν του είπαμε να μείνει χωρίς χρήματα. Όχι, κοίτα. Θα φτάσει ένα 400 φίλε. Δεν είναι κανένα τέτοιο. Μόνο ο Ιβάν και ο λαός φίλε. Αλλά που εκεί πέρα ρε φίλε, σε αγαπάμε. Περνάς καλά, είσαι ωραίος εδώ, έχεις τα λεφτά και τι θέλεις, πού πας τα εγώ. Κώστα, θα σου πω ένα πράγμα. Έτσι, φαντάσου λίγο να έχεις ένα μάνατζερ που είναι φίλος σου χρόνια. Δεν είναι ότι τον έβαλε τώρα τους τελευταίους τρεις μήνες. Μπίρι, 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 γιατί ο Χατσερίδης 1,5, εσύ που είσαι ο κορυφαίος, ο MVP, θα σε πάω με 3 εκατομμύρια το χρόνο, έτσι αλλιώς, μπίρι, μπίρι, φίλε, ναι, όλη ναι, όμως, την ώρα. Ξέχασες κάτι όμως, φίλε, αυτό που είπες πριν, το γυναίκα τζερ που έχεις στο σπίτι. Μπράβο, αυτό, πρόσεξε, υπάρχει, φαντάσου, μία τραμπάλα στην παιδική χαρά. Στη μία πλευρά, λοιπόν, είναι ο μάνατζερ. Μάλλον ο πατέρατζερ. Είναι τυχαίο που το λένε μάνατζερ. Ο πατέρατζερ λοιπόν, αυτός ο Τερέιρα, του λέγει αυτό όλο τον καιρό. Η μάνατζερ όμως, με ήττα, η μάνα. Λοιπόν, και τα παιδάκια του. Ακριβώς. Τέλος καλά, όλα καλά. Επίσης, διδακτικό, μην αφήνουμε τελευταία στιγμή πράγματα γιατί φλερτάρουμε με τον κεφαλικό και τις ανακοπές. Πολύ σημαντικό. Έτσι. Η αλήθεια είναι φίλε ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια θυμάμαι τον εαυτό μου τόσο χαλαρό καλοκαίρι. Κάτι πρέπει να κάνουμε, κάτι πρέπει να βρούμε. Δεν ξέρω
σκέφτομαι. Δεν έχω ανησυχεί ούτε για μεταγραφές ούτε για τίποτα. Καραγιάν, σκέφτομαι να θεσπίσω ένθετο Γκρίνιας. Θα είναι καλή φάση. Θα σε θυμηθούν πολύ. Δηλαδή. δηλαδή, μπορούμε να βρούμε. Έτσι, άμα θέλεις, δηλαδή, άνετα. Θα ξεκινήσουμε από τώρα. Άνετα. Μπορείς, πάμε. Πάμε. Αφήστε το σάκο να φύγει. Χωρίς σάκο, βελκαντουρί. Πού πάμε. Το παλικάρι να πούμε. Θυμάσαι με τον Ολυμπιακό τι έκανε. Θυμάσαι πέτρεχε πάνω στα χιόνια για πάρτι μας να πούμε. Έτσι. Πώς. Έτσι. Έτσι. Το τέτοιο να που είχε παίξει να πούμε και. Δεν το θυμάμαι. Γιατί. Άντε, γεια. Γεια, φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας, 2310-287-888. Δεν ξεχνάτε, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, κορυφαίος στα ηλεκτρικά, τα είπαμε, να μην ξαναλέμε τα ίδια. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλα τα ζουμουσάκια. Ωχ, καλό στο θουβού. Και στην ΑΕΚ 2014. Καραγιάν, η εμπεριστατωμένη ανάλυση σου με σκοτώνει, ε. Έβαια. Γεια σου. Έβαια. Δεν παίζεται. Λοιπόν, Κωστή, για το έρθετε τον Γκρίνιας που θες να βάλεις. Ένα. Ναι. Να πω μια φράση που έχει πει ένας διάσημος που λέει ότι μην κάνεις παρέα με αρνητικούς ανθρώπους γιατί έχουν ένα πρόβλημα για κάθε λύση. Ζωστό, φανταστικό φίλε. Είναι φανταστικό. Άλμπερτ Αϊνστάιν. Φανταστικός. Λοιπόν, καλώς. Ξέρεις τον κόψανε σαν ανεπαρκή στο σχολείο, έτσι. Καλά, ναι, εντάξει. Εντάξει, ρε φίλε, δεν είσαι κανένα. Εδώ στην Καλαμάτα τον Ρονάλντο είπαν δεν κάνει για μπάλα, γόρι μου. Τέλος πάντων, δεν τα έχουμε δει όλα. Θα ήθελα να γνωρίσω. Ο Άινστάιν. Θα ήθελα να γνωρίσω αυτό το φωστήρα. Έχει, ναι. Έξι. Λοιπόν, ένα δεύτερο. Ο Στράτος τι είπε προχτές και μας. Με έστειλε, το είδες. Πες τι. Στον τοίχο, στον τοίχο. Το σήκωσα στον τοίχο. Ναι. Αλλά το πες στο Χρήστο, του βραδινή την εκπομπή. Για πες. Α, ναι, πες. Λέει ο Κυρβαγγέλας λέει δεν είναι χοντρός, είναι εγκαρσίος εκτενής. Ναι. ο Ραγκάτς λέει περίμενε λέει να το γράψω λέει. Ναι. Εγκαρσίος εκτενής. Έχει πολλά που μπορείς να πεις. Έχει πολλά καλά, που μπορείς να πεις, αλλά ξέρεις είναι τέτοιο. Έτσι. Λοιπόν, και για το Βαρέλα ναι. Από κάτι. Ο μάνατζερ ας πούμε τον έλεγε ξέρεις τι εσύ παίζεις είσαι ο κορυφαίος εγώ κτλ κτλ κτλ. Ναι αυτά. Ναι. Δικαίως εντάξει. Χατζερίτη 1,5 εκατομμύριο το... Το τηλεγραφόξυλο ναι. Ερώτηση. Πού ήταν ο Χατζερίτη έπαιζε. Όχι. Δηλαδή κύριε Βαρέλα τον έλεγε ξέρω εγώ προπονητής του. Δηλαδή θες να πάρεις το 1,5 εσύ και να κάθεσαι και να παίζεις ο Χατζερίτη τώρα με 600. Ναι. Τι θα προτιμούσε. Το ότι έγινε ένα λάθος δεν σημαίνει ότι μετά ναι, πρέπει να πάμε γαϊτανάκι όλοι. Γεια σας. Ναι, εντάξει. Έτσι. Δεν γίνεται. Και αν το πάρουμε αλλιώς, μπορώ να το πάρω και ανάποδα το γαϊτανάκι. Δηλαδή τώρα που ήρθες εσύ, εγώ δεν σου είπα, ξέρεις, α τώρα ήρθες εσύ. Έβαια. Όχι ένα 201. Έβαια. Εγώ είμαι κύριος. Πρόσεξε. Κανένας δεν μου λάρωσε. Κανένας δεν έβγαλε εγωισμό. Πρώτος ο σπουδαίος. Ναι, ηγέτης, αυτό λέμε. Που θα μπορού... Εγώ σου λέω, φίλε, Μελισανίδης, Αλαφούζος, Μαρινάκης, Κόκαλης, Βαρδινογιάννης, 99%. Είπα μερικούς τώρα. Όπα. Είπα. Έχω ένσταση. 99% θα λέγανε, τώρα δεν θέλουμε εμείς. Έχω ένσταση. Για πες. Δηλαδή, εδώ, για τον Τίγρη. Εδώ, όχι να γυρίσουν, να παρακαλέσουν. Εδώ τους έλεγε ότι για να νιώσετε θα μειώσετε. Δεν θα πέσετε επειδή δεν υπογράφετε. Και δεν παίζανε 6 μήνες ο Σιμώνας μπήκε στο τελικό γιατί θέλανε βοήθεια. Έχει ένα δίκιο στο εξής. Επιτρέπεται να μην πληρώνετε για να παίζετε. Παλιόπαιδα, θέλετε να πληρώνεστε κιόλας. Δεν είναι εκεί τέτοια η ένσταση. Είναι ότι εγώ πήρα το πρωτάθλημα εσείς να πάρετε την αύξηση. Έτσι. Ξεκάθαρα. Εγώ. Όχι. Οι δικαστές. Το πριν οι δικαστές. Εντάξει, το πριν οι δικαστές ρε κουφάλες. Η κυρία Σκολαρίκη και η κύριοι λυπή. Έτσι. Δεν ξεχνάω ποτέ. Λοιπόν. Ποτέ. Όσα χρόνια να περάσουν. Γεια σου Θουβού. Φιλιά. Καλημέρα Ζουμουσού. Φιλιά Ζουμουσού αδερφέ μου. Λουρένσο είναι λέει το τρίτο παιδί λέει η Χρύσα. Κατευθείαν η Χρύσα σε επαφή με το ληξιαρχείο. Μπαμ μπαμ. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Άγγις. Γεια σου Άγγι. Να σοβαρέψουμε. Βεβαίως. Κωστή. Αλήθεια λες. Σε ποιες ομάδες έπαιξε αυτόν που συνέλαβαν στην Ισπανία, ρε. Ο Ραούλο, μπράβο, ο. Ο μπράβο, ναι. Αυτός έπαιξε σε διάφορες. Στην Ελλάδα, στον Ολυμπιακό, στον Άρη, στην Βέρεια. Έχει λέει Έλληνα,
υπεύθυνο εγκέφαλο. Α, στα διάλα. Δηλαδή πραγματικά σοκάρομαι. Εκεί θέλω να καταλήξω. Η εισαγγελέας ανέλαβε και αυτό στην Ισπανία. Ακούτε γατάκια εσείς εδώ στην Ελλάδα. Εγώ, ανέλαβε άλλο, και αυτό. Και, άλλο έχω να ρωτήσω, Άκη. Και να περιμένετε να τα ξεράσει όλα τώρα, γιατί τον έχουν ζώσει τα φίδια αυτόν. Άλλο έχω να ρωτήσω, Άκη. Για ρώτα. Είσαι ο Ραούλ Μπράβο. Έτσι. Έχεις ναι, και... βγάλει, φίλε, εκατομμύρια από το ποδόσφαιρο. Στη Ρεάλ ναι. Μαδρίτης έμπαιζες. Όχι, φίλε, στα άσπρα χώματα. Και άλλοι πρόεδροι βγάλαν λεφτά και ακόμα και παίζουν στοιχήματα. Πρέπει να είσαι πολύ άρρωστος να παίζεις τα κόρνερ. Αρρώστια είναι αυτό. Ο τζόγος είναι φίλε, αρρώστια, ρε. Τα κόρνερ μοιάζει σαν κάτι πάμπλο του στο Hollywood που μπαίνουν στο σούπερ μάρκετ και κλέβουν κονσέρβες. Έτσι, επειδή γουστάρουν. Δηλαδή, τι κάνεις, τυχαία καθόταν εδώ αυτός. Τυχαία, λέω εγώ. Τυχαίο δεν είναι τίποτα, φίλε. Λοιπόν. Όπως εγώ ξαναείπα, λέγεται Ραούλ Αλμπαθέτε Ραμίρες Γκονζάλο Σούξου και τον φωνάζουν μπράβο επειδή έμπαινε η πρώτη και του λένε μπράβο ρε Ραούλ που στήσαμε το μάτς και πήραμε τα φράγκα. Και του έμεινε το παρατσούκλι. Όσο για το Ζάχο, δεν κάθεται. Δεν μένει εδώ να ξέρεις. Τέλος. Ο Κάνιας κλείνει σήμερα. Έτσι. Χαίρομαι. Για να, χαίρομαι για, να για, το, ένα για, το, και μόνο για τον Κάνιας. Εντάξει. Τον τελικό του κυπέλου. Ναι, τι άλλο. Χαίρομαι. Εγώ θέλω, ξέρεις τι θέλω. Θέλω να είναι ευτυχισμένος ο προπονητής μου, φίλε. Θέλω να βλέπω το Ρασβάν την ώρα που τον πήραν τηλέφωνο και του είπαν: ξέρεις, ο Βαρέλα γύρισε, έβαλε μια μεγάλη ποτηρούκλα κρασί στον μπαλκόνι του, έβαλε τα πόδια πάνω στο σίδερο, εκεί που το χτυπούσαν οι μανάδες μας με το δαχτυλίδι. Ανέβα πάνω, θα πουτιάσει, σύνδρωτες! Νύχτωσε! Στο σπίτι του ήταν ή πουθενά κλεισμένος, έγκλειστος κάπου. Έβαλε λοιπόν μια κρασάρα. Έβαλε δίπλα να πούμε και διάφορα, ξέρω εγώ, αλμυροειδή, σουξουμούξου, σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Ναι, και ναι, ήπιε ναι. μια γουλιά από το κρασί, νέκταρ, Ολύμπιο, επειδή έμεινε ο Βαρέλα, να ξέρεις. Επειδή παίξαμε μπάλα, όλα ξεκινούν από την άμυνα. Από το νούμερο ένα και από τους τέσσερις στην άμυνα. Τώρα, θέλει αυτή πίσω, ακόμα τον Μπετόν Αρμέ πίσω δεν σπάει. Ναι, όχι, δεν θα πάρει τίποτα. Και στόπερ, να ξέρεις, γιατί πρέπει να βρει αντίμαλεζά. Αυτός το είπα εγώ εδώ και μια εβδομάδα ότι έρχεται. Βεβαίως. Σε ακούμε προσήλωση και με απόλυτο σεβασμό. Αυτό θα γίνει σίγουρα. Έρθει, δεν έρθει ο Βαρέλα, το είπα. Σι ξέρεις. Εγώ ξέρω. Έχεις πηγή αιματική. Εσύ όμως πες μας τώρα αυτό που είπε ο Παυλάρας. Το εννιάρι θα έρθει. Θα πάρουν και επιθετικό. Εσύ πες μας που τα ξέρεις. Να το πω εγώ τον Παυλάρα να μην ανησυχεί. Πες αφού ξέρεις και αυτό, γιατί δεν το λες, μη μας κρατάς σε αγωνία. Παμπλαρά, μην στεναχωριέσαι αγόρι μου. Σαβίδι έχεις. Αυτός το θέλει 10 φορές περισσότερο από σένα και από μένα. Γεια σου Άκη! Άντε... Φιλιά! Άνοιξε το. Ο ερώτας, λοιπόν, μεγάλος Ζαφύρης Μελάς ερωτασία, μάγεψε χθες με παζαρέτζι. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι στις 10 του Ιούνιου, που λένε δεν ακούγεται τέλειο τις εκλογές, 10 Ιουνίου είμαστε στον Όμιλο, στο κορυφαίο μπαρ ρέστοραν της πόλης, δίπλα στο κύμα, μετά το Μακεδονία Παλάς δεξιά, και αν δεν ξέρετε που είναι το Μακεδονία Παλάς, απέναντι από το προπό του Κούδα. Εκεί λοιπόν, με την πρώτη μπύρα από την Heineken και την αθηναϊκή ζυθοποιία, κορυφαία στο είδος της, Heineken. Δεν χρειάζεται να πω εγώ ποια είναι. Έπεισε εκεί τον Πύρλο να κάνει διαφήμιση. Έλα ρε Πύρλο. Κορυφαία αθηναϊκή ζυθοποιία. Η πρώτη μπύρα δωρεάν για όλους σας. Τονίζω το πρώτη. Δεν ερχόμαστε να κάνουμε διαγωνισμό. Δεν είναι Oktoberfest. Έτσι. Η πρώτη μπύρα δωρεάν. Η πίτσα από το Fresh Day. Το φίλο μου τον Τέλη τον Μπεργαμινέλη στην Παναγή. Μα λάθος, στην Πέτρου Συνδίκα 22. Δωρεάν η πίτσα για όλους. Δωρεάν και τα γλυκά που θα ετοιμάσει το Manolias Fresh στην Παναγή Τσαλδάρη 33. Τα μπλουζάκια που ετοίμασε η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Τα μπλουζάκια που τύπωσε η βιοτεχνία του Κωνσταντίνου Γιαννάκη, αδερφού και φίλου, με τις τάμπες 20 χρόνια αθλητήρι. Και βέβαια την εταιρεία Aegean, Angel, την εταιρεία Angel. Τώρα γιατί είπα Aegean, γιατί είδα χθες 20 χρόνια Aegean. Κλείνουν και αυτοί 20 χρόνια, αυτή η αεροπορική εταιρεία. Γιορτάζουμε, λέει, τα 20 χρόνια. Ελάτε, παιδιά, θα γιορτάσουμε μαζί.
Και η εταιρεία Angel του Δημήτρη Καρυπίδη, του φίλου μου, που θα φέρει εκεί τα ηχεία του, τα μικρόφωνά του, τους προτζέκτορες. Να περάσουμε ένα όμορφο, πολύ ζουμουσιάρικο βράδυ. Να περάσουμε όμορφα. Να ανταμώσουμε με εσάς που δεν έχουμε γνωριστεί ποτέ, που δεν έτυχε να είστε σε κάποια παρουσίαση, σε κάποιο μάτς στο Βεργίνα, που δεν έχετε έρθει ποτέ σε κάποια αιμοδοσία, σε κάποια συλλογή ρούχων που κάναμε. Ετοιμάζουμε και άλλα πράγματα. 20 χρόνια είναι πολύ λίγα. Έχουμε πάρα πολύ ενέργεια μέσα μας. Έχουμε πάρα πολύ κέφι, πολύ τρέλα να δώσουμε και σε όλους αυτούς που νιώθουν μόνοι τους ή στεναχωρημένοι ή μελαγχολικοί. Δεν πέφτει με τίποτα. Ζούμου σου λέμε. Δεν ξεχνάτε φυσικά Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, 705-750, κορυφαίο εστιατόριο στην πόλη, κορυφαία ταβέρνα. Κλιμάρτ και ο Σες Κωνσταντίνος, 917-646, τα πάντα για τον κλιματισμό. Φοροπρόβλεψη 22-50-02, Βενιζέλου 50, τα πάντα για την εφορία, πόθεν έσχες περιουσιολόγια. Μπείτε και στο φοροπρόβλεψη.gr. Και φυσικά Τέντα Χόμ, ο άρχοντας της τέντας, ο ηγεμόνας του τεντόπανου. Εκεί μπαμπάς και γιος Γιώργος και Γιάννης Καντουρτζίδης, 430-011, Καλαμαριά, Πολύχνη, Χαλκιδική. Επιστρέφουμε! Τα αγαπώ, φίλε, και ο βαλσαμωμένος σηκώνεται και χορεύει. Και ο βαλσαμωμένος, μεγάλος Χριστοδουλόπουλος. Άκου λίγο το σφιξιματάκι που κάνει στο τάολο μαύρα σου. Εδώ είμαστε, ζούμου σου λέμε. Και κάθε πίκρα την καί με τη ρουφιάνα, να ξέρετε. Δεν μας πέφτει με τίποτα. Η διάθεση, η τρέλα, το πάθος, η όρεξη για ζωή, η αισιοδοξία, το γλέντι για το double και το αΐ το πρωτάθλημα. Σ' όποιον δεν αρέσει, ξιδάρες, μεγάλες εξαμενές. Πάνω βάζουμε και βατήρα, όποιος θέλει να βουτάει στη δεξαμενή με το ξύδι, σε όποιον δεν αρέσει, όπως βουτούσε ο Σκρούτς Μακντάκ στο θησαυροφυλάκιο, στα νομίσματά του. Και μετά στο ξύδι να κάνει και απλωτές. Θα του δώσουμε και βατραχοπέδιλο και μάσκα με αναπνευστήρα. Η ομάδα της ημέρας σήμερα είναι η Τσέσλι. Όπως καταλαβαίνετε, προχωράμε παρακάτω. Είστε αλήτες. Έτσι, είπαμε, μεγάλοι βιολιστές. Κουκουλάρης, Σταθόπουλος, πολύ σημαντικοί, έτσι, βεβαίως, Χατζόπουλος, εξαιρετικός, ναι, ο Γιώργος Κόρος. Αλλά εμάς μας αρέσει ο Ζέρβας, έτσι, έχει, γιατί έτσι. Πάμε, καλημέρα σας, ναι. Το προγιούτρο, μπράτσο με τσέστρε. Ζεύιμο, Μπέλη και Τρενούτκε. Τάκο, Κωνσταντίνος, τάκο, Έτσι, όλους το τάκο θα τους βγάλουμε. Νεπομπέτλιβι, ιτβόστρουκι, σαμπιόνι, το προγιούτρο. Ζεύιμο, Μπέλη και Τρενούτκε. Αλήθειες λες. Είτε μου ντάλε, είτε μου παρακάτω πάμε. Έτσι, είτε έτσι τα λιώσα, σας το σφυράει ο ΠΑΟΚ. Ερώτηση. Το δε μας πέφτει με τίποτα στα σέρβικα. Έλα, πες μου, πώς είναι το δε μας πέφτει με τίποτα. Μην γελάς, θα το γράψω, πες το. Ναι, σπάνε ουόψτε. Ναι. 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 Σπάντνε ουόψτε. Ναι, πάτνε. Όχι, εσπί, σπάντνε. Ναι, μία λέξη, το ναι, σπάντνε. Το ναι είναι ξεχωριστό. Το ναι είναι το δεν, ναι. Μετά. Σπάντνε. Εσπάντνε. Όχι εσπάντνε, σπάντνε. Α, ναι, σπάντνε. Ωραία. Σπάντνε, ναι. Σπάντου. Σπάντνε, ουόψτε. Ουόψτε. Ναι, ουόψτε. Θέλω να μου πεις συγκεκριμένα το ουόψτε τι σημαίνει. Το καθόλου, ρε παιδί μου, γενικά είναι. Δεν μπορείς να το μεταφράσεις ακριβώς, Μα με το τίποτα! Καθόλου. Το μα. Μα με τίποτα! Το μα με τίποτα! Δηλαδή θα ξαναπούμε. Ναι, σπάντνε, ουόψτε! Μα ουόψτε, ρε! Μα ουόψτε, ρε! Και πω κάτι μπορείς να το πεις. Έτσι θα το πω, ρε! Έτσι θα το πω! Ναι, σπάντνε, ουόψτε, ρε, κουφάλες! Λοιπόν, αδέρφια, εγώ περιμένω το απόγευμα της 10ης Ιουνίου. Αυτό θα λέω. Τα άλλα όλα προς το παρόν δεν με ενδιαφέρουν τόσο πολύ. Αυτά. Γιατί έχω εμπιστοσύνη μεγάλη και στον πρόεδρο και στον προπονητή μας
κατ' επέκταση στην ομάδα. Βλέπετε πώς λειτουργούμε ως οικογένεια και όταν είμαστε ενωμένοι, αυτό που φωνάζω συνέχεια και θα το φωνάζω πάντα, μόνο ενωμένοι. Λοιπόν, έτσι θα πάμε μπροστά. Και ας τους αυτούς που έχουν λυσάξει, επειδή βλέπουν ότι δεν γίνεται αλλιώς και δεν μας πέφτει με τίποτα, έτσι, να θέλουν να μας ρίξουν είτε με βαθμούς, είτε με play-offs, είτε ό,τι θέλουν, αλλάζουνε, κάνουνε, δείχνουνε. Τι θέτε, θέτε έτσι, θέτε αλλιώς, ό,τι θέτε. Όπως, ναι, βλέπεις τώρα, καταργήσανε πάλι να μην είναι λέει μείον τρεις οι βαθμοί, επειδή δεν τους συμφέρει, επειδή θα φάνε κράξιμο και επειδή θα τρώνε γιούχα και επειδή θα έχουν επεισόδια, σου λέει δεν γίνεται, θα είμαστε ο Παναθηναϊκός μείον τρεις, δεν θα πέσει. Θα πέσουμε κι εμείς. Α, τώρα παιδιά, δεν συμφέρει το μείον 3. Αν ξανακάνετε, λέει, φασαρία, θα έχετε μεγαλύτερο πρόστιμο. Και μόλις θέλουν να μας ρίξουν στη λούπα, πιστεύουνε, να κάνουμε φασαρίες και να αλλάξουν πάλι τον νόμο. Άνετα. Αχ, καλά, 100%. Παιδιά, σύσκεψη νύχτα. Ναι, αποφασίσαμε ότι ομάδες με ασπρόμαυρα και με σήμα το δικέφαλο, όταν κάνουν επεισόδια, θα έχει αφαίρεση. Έτσι. Όμως, επειδή εμάς δεν μας πέφτει με τίποτα, θα έρχονται να κάθονται πάνω στην ευτυχία μας. Βεβαίως. Αυτό και μόνο. Να αυτό τη νιώθουν. Και ας κάνουν ό,τι θέλουν. Να γαργαλιώνται οι αμυγδαλές τονε. Έχουνε τρελαθεί, έχουνε μουρλαθεί, δεν ξέρουν τι να κάνουνε. Δεν πειράζει, όπως έχουμε πει, ξυδάκι, ξυδάκι. Αποστολή, τώρα που θα ανεβαίνουν και, καιρό, τώρα που θα ανεβαίνουν και δύο φορές μάλιστα, και όχι μία στην Τούμπα, θα έχει δύο χάρτινες φορές, θα έχει δύο γάβους, δύο βάζερους, θα έρχονται όλοι δύο φορές στην Τούμπα, έτσι όπως είναι. Επί δύο. Θα έρχονται δύο φορές τα πουλάκια μου. Έτσι. Αδέρφια μου, καθίστε και απολαύστε το τι γλέντι έχει να γίνει και τι γέλιο έχει να πέσει με τα δακρύων από το καλοκαίρι, από τα προκριματικά κιόλας. Κάθονται, σκέφτονται. Αν η Τσέλσι το πάρει, με ποιο θα παίξω εγώ. Αν έτσι το πάρει ήδη, η Άρσεναλ, με ποιο θα παίξω. Ήδη χθες έγινε αυτό που δεν ήθελε ο Γαύρος. Δηλαδή το πήρε η Τσέλσι. Και τώρα θα πάνε ή με Αϊντχόβεν ή με Βικτόρια Πίλσεν. Γιατί αν το έπαιρνε χθες η Άρσεναλ, θα παίζανε με κάτι πιο δεύτερες. Έτσι, κάτι πιο μέτρες, κάτι αυστριακές και κάτι άλλες. Λοιπόν, εμείς... Η θεία μας από πάνω μας βλέπει όλους, η θεία. Τεράστια θεάρα, φίλε, με καμπύλες, είναι η μπελούτσι ντυμένη θεία και σαν τη Μαλένα κάνει βόλτες μπροστά τους. Έτσι, θα βλέπετε το μεγάλο ΠΑΟΚ. Έτσι, εύχομαι και καλή επιτυχία. Σήμερα ξεκινάνε όσοι ξεκινάνε τα παιδιά εξετάσεις. Καλή δύναμη να έχουν όλα τα παιδιά. Σταθείτε δίπλα τους. Να μην σκέφτονται τίποτα άλλο. Είμαστε τα πλούσιοι, είμαστε περήφανοι όλοι. Και παοξάκια και εμείς. Λοιπόν, εγώ δεν ψηφίζω Θεσσαλονίκη, ψηφίζω Χαλκιδική. Αλλά δεν έχει μια σημασία. Εκεί που πρέπει να ψηφίσουμε, ξέρουμε, το είπε και ο Γιωργάρας το πει. Έτσι, λοιπόν. Ακριβώς. Άρα ξέρουμε ποιο Παοξάκι πρέπει να ψηφίσουμε και ποιο όχι. Ξέρουμε τι έκανε το προηγούμενο Παοξάκι και τι δεν έκανε. Λοιπόν. Ακριβώς. Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει και η δύναμή μας είναι η ψήφος μας. Αυτό, παιδιά, αυτό. Σκεφτείτε το καλά, τίποτα πέρα από κομματικά και τέτοια. Μόνο Παοκ είμαστε και μόνο ενωμένοι, αδέρφια. Τίποτα άλλο. Φιλιά, το γήπεδο, και τα μάτια μας το καινούριο. Η νέα Τούμπα και τα μάτια μας. Καλημέρα σας, ναι! Γεια σας. Καλημέρα. Οπ, καλό στο παιδί, παραλίγο θα σε έκοβε. Δεν ακούστηκες? Αν δεν ακούσω Ζατζαρό δεν μπορώ να κοιμηθώ. Αχ, τι ωραίος που είσαι, νυχτερινός. Ο Κρίς, με φλέτει κανείς. Έλα αγοράκι μου, έλα. Σε ακούμε στα βάθια, πολύ στο βάθος ακούμε. Έλα πιο κοντά. Και πηγάδια είμαι μέσα, καθαρίζω. Έλα αγόρι μου, έλα. Κάβω τούνελ από Θεσσαλονίκη ή Αθήνα, φίλε, να τους φάω να τους καταπιούμε όλους. Τώρα σ' ακούω πεντακάθαρα. Τώρα σ' ακούω καθαρά. Για πες, λοιπόν, δόξα τω Θεώ. Δεν μου λες, είναι έγκυρη πηγή ότι ο Σάχοφ πάλι θα κάνει. Δεν είναι είδηση αυτό και οριστική επιστροφή του. Ακούστηκε χθες σαν μία φήμη, νομίζω υπαρκτή, ότι ξαναρίχνει γεφυρούλες γιατί δεν βρήκε αυτά που ήθελε εκεί που... Έτσι.
Λοιπόν. Έφαγε τα μούτρα του που και να πήγε, διάβασα. Εντάξει, οκ, okay, εσύ το λες λίγο πιο σκληρά. Ομά, ναι. Ομά. Πιο ομά, πιο ομά. Δηλαδή τώρα παρακάλασε να παίχνει να πούμε και σε κάνει νούμερα. Εμείς, εμείς, άποψη προσωπική τώρα, μιλάω σαν γκοστής. Έτσι. Άρα να πω εγώ, εγώ βεβαίως κι αν καταλάβει ότι εδώ θέλει να είναι, θα ανοίξουμε την αγκαλιά μας, γιατί είναι ένας φιλότιμος παίκτης, ένας παίκτης που όποτε του ζητήθηκε προσέφερε, ένας παγκίτης, μια εφεδρεία που πραγματικά βοήθησε, ειδικά στο δεύτερο γύρο. Άρα θα χαρώ πολύ και κυρίως όμως θα χαρώ γιατί. Θα χαρώ για τον Ρασβάν, φίλε, που τον θέλει. Έτσι. Όταν κάνεις, δε φίλε, και αναστατώνεις μια ολόκληρη ομάδα, όχι μόνο αυτός και κάποιοι άλλοι, και μετά ξανά... Okay. Τι να κάνουμε. ΠΑΟΚ είμαστε, φίλε, δεν ηρεμούμε ποτέ. Δεν ηρεμούμε. Τι ήθελα να ρωτήσω, έχεις τίποτα κληρώσεις? Σήμερα τίποτα. Κληρώνω αέρα κοπανιστό. Το πάρτι πότε θα γίνει που έλεγες? 10 Ιουνίου ημέρα Δευτέρα. Μετά τις 9... Δευτέρα. Θα το ξαναλέμε, εννοείται. 10 Ιουνίου μετά τις 9 θα είμαστε στον Όμιλο κάτω στην παραλία. Εκεί. Δεν μπορώ να κοιμηθώ αν δεν ακούσω τον Τζαρό. Καλημέρα. Φιλιά, φιλιά, φιλιά πολλά. Φιλιά. Να υπενθυμίσω τα παιδιά στο Πατριαρχείο, στα Γιαννιτσά, αύριο Παρασκευή, στο μπαρ Αστέρια, με είσοδο 5 ευρώ και ποτό. Θα έχουν εκεί τα τρόπαια, το κύπελο και το πρωτάθλημα. Πολύ αγαπησιάρικα, πολύ παοξίδικα, να κάνουν το χορό τους. Και όποιος θέλει τα Γιαννιτσά, μια ευθεία δρόμος είναι να βρεθεί στα παιδιά, που είναι ένας πολύ ενεργός, πολύ αγαπημένος σύνδεσμος στο Πατριαρχείο, στα Γιαννιτσά. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Πάμε, καλημέρα σας! Ναι! Καλημέρα. Καλώς το παιδί! Και λέει ένας αηδός. Ναι. Σαν του ΠΑΟΚ την ομάδα, δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Χαμηλά το πιάσες, πολύ βαρύτονος. Καλησπέρα την καλή βραδιά. Αλλά θα το δεχτούμε όμως. Έλα τα γόρι μου. Καλημέρα αγαπητές συνονόματε, συγγενέθλιε και συνεορτάζοντα. Εδώ Λονδίνων, εδώ Λονδίνων. Αγόρι μου, Κωνσταντίνε μου. Μπαίνω το πρωί στο workshop μέσα και έχει μια σημαία της Chelsea. Λέω τι έχουνε κάνει, εδώ πέρα ξέρεις. Ναι. Πώς Chelsea, όλη η Chelsea τρελή. Τρελή, ε. Το Λονδίνο τρελή. Είναι περισσότερο Chelsea και τα περίχωρα είναι Arsenal. Κοίταξε, τώρα είναι και τα τρία αυτή, ναι, είναι ανάλογα. Ανάλογα, έτσι. Είναι μια πόλη 12 εκατομμύρια, δεν μπορεί να βγάλει. 12 εκατομμύρια, έτσι. Δηλαδή, μια Ελλάδα. Μια Ελλάδα σε πόλη. Τι φάνηκε χθες, δύο κουβέντες μόνο, Κώστα. Τι φάνηκε χθες. Οι τεράστιες προσωπικότητες δεν λήγησαν. Καλός χρυσός ο Μπαμεγιάνγκ, χθες κακάκια. Καλός χρυσός ο Ζιλ, χθες κακάκια. Τίποτα, άλλη, δεν φάνηκε. Έβλεπε στο γήπεδο. Τίποτα. Καλός χρυσός ο Λακαζέτ, κακάκια. Μόνο ο Παπασταθόπουλος πάλευε πίσω το παιδί, δηλαδή να μαζέψει τα σημάζευτα, και δεν το λέω επειδή είναι Έλληνας. Απ' την άλλη πλευρά έβλεπες, φίλε, τον Αζάρ που έλεγε «Θα φύγω για τη Ρεάλ έχοντας πάρει το UEFA, το Europa League». Έβλεπες αυτόν τον αλυταρά, τον αθυπλικουέτα, πώς τον λένε αυτόν, τον απληθικουέτα, με το περιβραχιόνιο στον μπράτσο, να μην περνάει τίποτα, φίλε. Αυτός ο Καντέ, αυτό, φίλε, το παλικαράκι, δηλαδή το κορυφαίο εξάρι στη γη, έχοντας παίξει αυτή το καλοκαίρι, λιώσαν, φίλε. Ένα 60 ύψος, αδελφέ, ένα 60 ύψος είναι. Άρα ο 1,69 που φέρνουμε εμείς ο Σίλβα είναι υψηλός, έτσι. Ένα 60 είναι ο Καντέ. Ναι, κοντός, φίλα, αλλά με κάτι. Δεν ναι. Είναι αυτό. Αυτό. Δηλαδή δεν είναι για αυτό που ήθελα να πω, και για το παίχτη που θα φέρουμε. Δεν παίζει σημασία το ύψος. Σημασία έχει πόσα κιλά μπάλα. Η ψυχή, φίλε. Είδες. Και ο άλλος. Φίλε, και ο Ζιρού. Μπορεί να μην είναι στην πρώτη του νιώτη. Βάζει το κεφάλι του, το σώμα του εκεί. Τεράστιο γκολ, φίλε, εκεί. Σου κόβει τα πόδια, κατάλαβες. Κάτι άλλο που ήθελα να πω. Πόσο μπροστά είναι αυτό το ποδόσφαιρο και φίλαθλοι. Ο Τσέχ έχει ήδη υπογράψει για μάνατζερ στην Τζέλσι. Αλλά και χθες χειροκροτήθηκε όσο κανένας άλλος. Και σκίστηκε χθες. Έσου άλλα 3-4, έτσι. Κάνει μεγάλη εμφάνιση. Και χειροκροτήθηκε όσο κανένας άλλος. Βέβαια. Στο πρώτο ημίχρονο αποσοβεί 2-3 σίγουρα γκολ. Πολύ ωραίος τύπος. Πολύ αξιοπρεπής. Μεγάλο τέρμα, φίλε. Στην πεντάδα τον βάζω τα τελευταία χρόνια. Είναι. Σπουδαίος. Και τη γλίτωσε στο τσακ. Πήγε στον Άγιο Πέτρο. Εμείς αυτά να κοιτάμε. Αυτά θέλει. Εκεί θα είμαστε. Θα φτάσουμε. Θα φτάσουμε. Όλα με νομοτέλεια, δηλαδή... με υπομονή, χωρίς αλαζονία και έπαρση. Το λέω συνέχεια εγώ.
έτσι, με προσήλωση στις αρχές μας και θα πάμε χθες, εκεί. Χθες φορούσα την μπλούζα του ΠΑΟΚ, το έβλεπα το μάτς και λέω άρε, άρε. Άρε. Όχι, φίλε, από αυτή την Τζέλσι χάσαμε και στα δύο μάτς. Ναι, όχι, συμφωνώ. Έτσι, αυτή, ήταν αυτό αυτή. Το άρε, θα είμαι και εγώ εκεί. Εντάξει, αυτό φίλε. Θα έρθω. Μα, είναι, θα έρθω. Μα έρχεται αυτό, δεν είναι ένα όνειρο άπιαστο. Όχι, είναι κάτι χειροπιαστό. Κάποτε ήταν όνειρο και το ντάμπουλ, αλλά να το ήρθε. Πολλά φίλε. Γι' αυτό λέμε ζουμού σου. Τι ζούμε τις μεγάλες στιγμές. Τίποτα. Πίστη στην ομάδα και σε όποιον αυτό, είναι εκεί μέσα. Αυτό. Πίστη σε όλους. Γεια σου Κωνσταντίνε! Ζουμού σου, αδερφέ μου! Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Θα υπάρχει καμία είσοδος, δεν θα υπάρχει παιδιά στο πάρτι μας. Καμία. Κανένα εισιτήριο. Τίποτα. Το ξεκαθαρίζω. Γιάννη, επειδή ρωτάς. Καμία είσοδος. Κανένα ούτε φράγκο όποιος έρθει. Απλά μία μπύρα. Δεν μπορούμε παραπάνω. Ο χορηγός λέει μία μπύρα στον καθένα. Έτσι. Η πίτσα δωρεάν, τα μπλουζάκια δωρεάν, τα γλυκά δωρεάν, ό,τι κάνω. Δηλαδή δεν θα πληρώσετε. Αυτό ήταν όρος για μένα. Αλλιώς δεν το κάνω. Δεν το κάνω. Φυσικά δεν θα υπάρχει είσοδος. Κανένα εισιτήριο, τίποτα. Απλά θα παραλάβετε ένα κουπόνι μπαίνοντας που θα μπορείτε να πάρετε μία μπύρα Heineken από το μοντέλο της Heineken που θα φέρει ο Λάζαρος. Θα είναι και ένα κορίτσι σαν τα κρύα τα νερά, like the cold waters. Έρχομαι τώρα στις γραμμές και με αυτό θα μπείτε και σε κλήρωση για κλιματιστικά ραμπός 500 ευρώ δώρο από την ηλεκτρονέτ Παμπουκής Νικολαίδης. Εννιάρι μπός κλιματιστικό, δηλαδή έρχεσαι, τρως, πίνεις, αυτά, μπλουζάκια, δεν πληρώνεις τίποτα, συναντιόμαστε, τα λέμε, κοιτιόμαστε στα μάτια, γνωριζόμαστε και μπορεί να φύγεις και με ένα κλιματιστικό. Τι άλλο παιδιά, μόνο βαρκάδα με γόνδολα δεν θα σας κάνω εκείνο το βράδυ. Ωραία ιδέα παρεμπιπτόντως, να νοικιάσαμε βάρκες με πυρσούς, ε. Φίλε, μα τι σκέφτηκα τώρα, να κάνουμε κανένα τέτοιο λες. Να κάνουμε μια βαρκάδα, Μέχρι την Κρίνη θα πάμε και θα γυρίσουμε. Δεν είναι, δεν μας κρίνει κανένας. Και τα παιδιά έχουν κάνει ωραίες φανέλες το όσο βουκρίνεις. Πάμε δύο τελευταίες γραμμές. Καλημέρα. Καλημέρα, τι έγινε. Καλό στο παιδί. Να κάνει το σταυρό της Τζέλσι που έκανα ρωτήσουν ενώ ψιάκι και λαμία. Κατάφερε και πέρασε το νόμο. Σωστό. Γελάζε. Φασαρία, έχει πολύ. Πού τρίβεσαι. 23 του χρόνου η ομάδα πρέπει, δεν με νοιάζει να πάρει το πρωτάθλημα. Το κύπελλο, αυτό που θέλω είναι ευρωπαϊκή πορεία, φίλε. Έχεις πολύ αέρα και δεν σε ακούμε καλά. Δεν σε ακούμε. Θέλουμε ευρωπαϊκή πορεία, λέω. Δεν θέλουμε άλλο. Βεβαίως. Βεβαίως. Και ευρωπαϊκή δηλαδή, πορεία. Και ευρωπαϊκή. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι για το Σάχο εγώ δεν τον κρατούσαμε τίποτα πάντως. Εντάξει. Και σε αυτά τα λεφτά. Ο άνθρωπος είναι εντάξει, καλός χρυσός για Ελλάδα, αλλά στην Ευρώπη δεν ρε φίλε. Πού θα πάω δηλαδή με αυτούς που τρέχουν τώρα με το Σάκο, θα πάω. Γι' αυτό πήρες το Σίλβα. Δεν ξέρω, γι' αυτό δεν κοστίζει στοίχημα, είναι άγνωστο μεταξύ αγνώστων. Ματάκι, χορταράκι φίλε. Τέλος πάντων. Έτσι λέω. Θα δούμε. Έγινε, Αντουάν. Σε χαιρετώ. Πάμε τελευταίος. Αυτός που κλείνει, ο λαϊκός βραδιάς. Όλοι οι υπόλοιποι που κάναμε support στην τελευταία γραμμή, που είναι ο... Βάσιλης Γκάρας. Όχι ρε φίλε. Γεια σου ρε Κωστή, καλημέρα. Γεια σου ρε Στελάρα. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Κωστή. Έλα γόρι μου. Να ξεκινούσαμε που είπες για στόπερ. Εγώ θα ανέβαζα του Μιχαηλίδη φίλε. Έχεις τρεις στο περάρι και, ένα, και μια ταλεντάρα να πάρει. Σωστό. Τις όποιες ευκαιρίες θα πάνε μπορεί. Αυτοί. Νομίζω θα πάνε μαζί στην Ολλανδία. Γιατί πέρσι οι πιτσιρικάρες, ο Λίρατης και ο Μπαλογιάννης γίνανε θυσία στο αίτητο. Γιατί άμα δεν είχαμε στόχο το αίτητο, σωστό. Θα είχαν πάρει πολύ περισσότερες ευκαιρίες. Για το Μιχαηλίδη μαθαίνω ότι τέτοιο γλυκό πόδι και τέτοια μεταβίβαση σε στόπερ σε αυτή την ηλικία δύσκολα συναντάς. Απλά εγώ το μαζεύω όμως πάλι το σχόλιο μου, γιατί θέλω εκεί τα παιδιά να είναι προσγειωμένα και να είναι έτσι. Εγώ το μόνο που θέλω να τους πω, μια συμβουλή ρε παιδί μου, ακούνε αυτοί κάποιοι, να δείξουν λίγο θράσος και λίγη αυτοπεποίθηση παραπάνω όταν θα πάρουν την ευκαιρία τους. Πρέπει να μπουν μέσα να παίξουν αυτό που μπορούν και αυτό που ξέρουν. Γιατί έχουν δείξει τα παιδιά, ειδικά ο Μιχαηλίδης, ο Μπαλογιάννης, ο Λίρατζης, έχουν δείξει, ο Λίρατζης και μέσα στο κύπελο που τον έβαλε, έβγαλε ασίστ στον Πρίγιο εκεί την ημέρα, να μπουν μέσα ακουμπλεξάριστοι και να παίξουν αυτό. Δηλαδή αυτοί που παίζουν στον Άγιαξ, οι πιτσιρικάδες στο εξωτερικό, δεν είναι κάτι παραπάνω από αυτούς. Φυσικά. Εμπιστοσύνη στα παιδιά, ξέρουν, έχει γίνει σπουδαία δουλειά από Γκαρσία και από Σνάουτσνερ. Θα ανέβουν σταδιακά, θα ενσωματωθούν Λίρατζης, Μπαλογιάννης, Μιχαηλής. Λογικά 3-4 από αυτούς να μπολιαστούν. Είναι δύσκολη η μετάβαση. Δεν σημαίνει ότι επειδή διέπρεψαν στην ΚΑΠΑ 19 απευθείας παίζουν
στους άντρες, αλλά να δοθεί και εμπιστοσύνη σε αυτά τα παιδιά. Από το να έρθει ένας Λεβέκ, ένας αφιβόλο αξίας τυχάρπαστος, ουρανοκατέβατος, συνταξιούχος ή χιλιοτραυματίας, χίλιες φορές ευκαιρία στο δικό μας παιδί, και αν αξίζει, όχι επειδή είναι Έλληνας, ούτε επειδή είναι από τις ακαδημίες. Δεν το βάζουμε να φυλάξει τα σύνορα, επειδή είναι Έλληνας. Αν αξίζει να παίξει. Λέω. Εννοείται. 10 Ιουνίου θα έρθεις. Θα τον παλέψω, γι' αυτό δεν λέω τίποτα, θα τον παλέψω. Θέλω να φοράς και εκείνα, τη πάλι με την τυράντα που είναι. Αυτά τα, ναι. Αυτό το παλέψεις, έτσι στο ταπί. Φιλιά πώς πολλά, είναι. Φιλιά. Τα λέμε φίλε και καλή σήμερα, γεια. Χρωστάω ένα σχόλιο σε μια φίλη που ξέρω ότι ακούει. Η εξής απορία, πώς γίνεται οι αεροπορικές εταιρείες να ξοδεύουν εκατομμύρια για να φτιάχνουν αεροπλάνα και να έχουν αεροπορικές εταιρείες και να έχουν τα πιο φτηνά ηχιάκια όταν μιλάει ο πιλότος και λέει «Αχ, αυτές εταιρείες θα σε επισηθώ, είμαι ο πιλότος και δεν θα σε επισηθώ». Αριστερά με ένα παρασκοπελό, σε ένα ύψο, φοβερά, φέρα στα καλά και σου χρήγορα πέρα στα έτσι και καλά, και έργανε. Πώς γίνεται, ένας δεν βρέθηκε. Το πιο φτηνό έχει ωραίο το κινέζικο που κάνει 2 ευρώ. Βάλτε να καταλαβαίνετε, αν μου πείτε, αν καταλαβαίνετε αν μιλάνε αγγλικά ή ελληνικά, σφυρίξτε μου και εμένα. Που μπορεί να λέει αυτός διάφορα για συγγενικά μας πρόσωπα, έτσι το καταλαβαίνει κανένας. Ε? Αχ, το μωρό σου, θυμάμαι από παιδί μικρό είναι, το όνομα. Αυτά, ζούμου σου λέμε, μην ξεχνάτε, λαδόκολα από το κορδελιό στο Χαρμάνκιο, η 705-750, κορυφαίος προορισμός για κρεατικά, κλαίνε όταν έρχεται η ώρα να φύγουν, 705-750, Climart 917-646, κλιματιστικά Advanced Thermotas, κεντρικά στήματα VRV και Daikin κλιματισμός, κορυφαίος στο είδος του, ηγείτορας στα κλιματιστικά. Έχω βρει νέες λέξεις για τους χορηγούς, φίλε, το τελευταίο διάστημα. Φοροπρόβλεψη 225002, σας παίρνει κάθε καημό για δάνεια, για υποθενέσεις, για περιουσιολόγια. Μπείτε και στο φοροπρόβλεψη.gr, ο Γιώργος Μπουτσιάνας και συνεργάτες, 25 χρόνια, Βενιζέλου 50 και Tenda Home. Αυτός είναι πολύ μπροστά στην Tenda. Μη βάζετε ότι φτηνιάρικο, Γιώργος και Γιάννης Καντουρτζίδης, 430-011, 25 χρόνια εμπειρία στην Τέντα. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, bye ζούμου σου λέμε, δεν πέφτει με τίποτα να ξέρετε, bye.